Καλησπέριζουμε και τον Κώστα Κετζόγλου που είναι μαζί μας. Χαίρετε, φίλε. Γεια σας, παιδιά. Τι κάνεις? Γεια σου, Κώστα. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα με τον κόσμο σε μια μέρα που, εντάξει, ήρεμα είναι τα πράγματα. Έτσι, δεν έχει και πάρα πολλά. Ευρωλίγκα είχαμε για τους φίλους του μπάσκετ, που είναι πολλοί. 2-0 και η Ανατολού Εφές 91-68 τη Ρεάλ. 2-0 και η Αρμάνι. Πιο εύκολα σήμερα, 89 την Bayern. Ήταν λογικό. Πιο δύσκολα. Πώς θα γινόταν? Ναι. Όχι, απλά εύκολα, εύκολα. Ναι, ότι γενικά ξέρεις, η Bayern μετά αυτό που έπαθε στο πρώτο μάτς που έχασε το σπάσιμο της έδρας στην τελευταία φάση, στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ναι. Νομίζω ότι άδειασε. Ναι. Και από εκεί και πέρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την υπόλοιπη επικαιρότητα, πέρα από από τις προκρίσεις που είχαμε και του Λευτέρη Πετρούνια στον τελικό των Γκρίκων, που είναι μια σημαντική είδηση. Τα από 2 χρόνια είχε τραυματισμό σοβαρό στον ώμο. Mm-hmm. Και πήρε την πρόκριση, διεκδικεί μετάλλιο, την πρόκριση του Τσιτσιπά στο τένις, τα υπόλοιπα στα ποδόσφαιρα, τα ποδοσφαιράκια είναι λίγα, με τις ομάδες κυρίως να προετοιμάζονται για τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου. Και είχαμε και την ανακοίνωση του Μπαρτσελόνα, έτσι, η οποία είπε ότι τάχθηκε δηλαδή και επισήμως υπέρ της νέας λίγκας, αμετανόητη. Οκ. Okay. Τουλάχιστον το λέει ξεκάθαρα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λέω εγώ, τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Δεν ξέρω. Ψάχνουν για άλλες ομάδες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Μάλιστα. Τι να σου πω. Κάτσε να τελειώσει η χρονιά ευρωπαϊκά και βλέπουμε. Εντάξει, λοιπόν, είναι ανέκδοτο τώρα. Τι να ψάξω. Ναι. Όντως. Ανέκδοτο είναι, αλλά. Και ο Πέρεθ, δηλαδή, και πρόσφατα στις δηλώσεις που έκανε, έλεγε αυτό, ότι θα έρθουν κι άλλοι μαζί μας, θα έρθει η Παρίσι. Καλά, ο Πέρεθ ήταν σαν το γραφείο τύπου του Σαντάμ, όταν είχαν μπει οι Αμερικάνοι στη Βαγδάτη. Να σου πω. Έλεγε δεν τρέχει τίποτα και. Ναι. Και σφίγγανε βόμβες. Ναι, έτσι και ο Πέρεθ. Αφού παιδιά, επειδή ρωτάτε, δεν έχει σήμερα την Κυριακή. Είχαμε Δευτέρα, Τετάρτη και Κυριακή θα έχουμε. Για πάμε. Σήμερα νηστεία. Ναι. Έλα, μαγιές. Καλώς τον. Έλα. Τι κάνετε? Καλά. Μια χαρά. Έλα, γεια σου, Κώστα. Γεια σου, φίλε. Λοιπόν, παιδιά, εγώ κάτσε μισό λεπτό, γιατί είμαι σε ένα κρίσιμο σημείο, σε μια κρίσιμη ψυχολογική κατάσταση. Τι έπαθες, Άλεξα? Εγώ νομίζω ότι είσαι σε κρίσιμη πίστα. Όχι, όχι, όχι. Μόλις μείωσε, το έχω παίξει άσο, ο Μπαρτσελόνα Χετάφε και μείωσε σε 3-2 Χετάφε. Ναι. Άρα το τελευταίο 20 λεπτό προμηνύεται δραματικό. Μπράβο, βάλει τέταρτο. Έλα ρε, τελείω. Καλά, πόσο έδινε η Μπαρτσελόνα δηλαδή, ρε φίλε? Πόσο έδινε η Μπαρτσελόνα? Κάτσε, μπροστά το έχω, μισό λεπτό αδερφέ. Η Μπαρτσα δίνει, έτσι απλά πλάκα μπορεί παίζω. Ένα 18. Κάτσε ρε φίλε, άμα παίζει για πλάκα και είσαι και σε κρίσιμο σημείο. Θα πάρεις. Όλοι από κάπου σημείωνα, ρε παιδί μου. Εντάξει, σωστό. Όλοι οι άπλοι ήταν εμπειρία, ας πούμε. Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι, Ρακλή. Τι έλα? Ήθελα να μιλήσω λίγο για μπάσκετ. Αυτός ο Baldwin, γιατί το ακολουθούσα σήμερα με την Bayern, ναι. Και γενικά σε πολλά άλλα μάτς, κάνει τη σεζόν της καριέρας του στην Bayern και σε εσάς ήταν ανεπαρκτός, μου φαίνεται. Σε εμάς έπαιξε ελάχιστα. Έπαιξε πολύ λίγο. Δεν χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ. Είχε πάρει κάποιες ευκαιρίες. Δεν το πιστεύε ο Μπλατ. Για ποιο λόγο? Ο Μπλατ τον είχε φέρει. Μετά, όταν έφυγε ο Μπλατ, με τον Γκεμζούρα δεν έπαιζε πολύ και ο Γκεμζούρα δεν τον ήθελε. Μετά, όταν ήρθε ο Μπαρτζόκας, του άρεσαν πολύ τα στοιχεία τα οποία είχε, γιατί είναι ψηλό playmaker με μακριά χέρια και μπορεί να παίξει και άμυνες. Αλλά γενικά είχε μεγάλη στον Ολυμπιακό αστάθεια, έτσι έλεγαν στην απόδοσή του, και υπήρχε ένα δίλημα το καλοκαίρι να θα το κρατήσουν. Εγώ είχα πει τότε την άποψή μου ότι θα ήθελε να μείνει ο Baldwin, γιατί είχε όντως πολύ καλά στοιχεία. Όντως, δεν είχες πει. Ναι, και έλεγα ότι είναι πολύ καλός παίκτης. Αλλά αυτό το πράγμα τώρα, με την εκτόξευση, βέβαια, για να σας είμαι ειλικρινής, εντάξει, δεν την περίμενα, γιατί έχει κάνει φέτος μυθική χρονιά. Δεν δικαιωθήκατε πάντως που τον αφήσατε. Ελά. Δεν δικαιωθήκατε που τον αφήσατε. Για αυτό που αποδεικνύεται, ναι, απλά στον Ολυμπιακό. Και κοίτα, είναι διαφορετικά τα πράγματα, ας πούμε, στην Μπάγερ. Του έδωσαν χρόνο, τον άφησαν να παίζει 30 λεπτά και όταν θα έκανε τα λάθη και οτιδήποτε δεν θα βγαίνει. Ήταν και παίκτης ψυχολογίας. Πρέπει οι ομάδες, ας πούμε, ή μια άλλη περίπτωση, γιατί μου είχαν έρθει πολλά μηνύματα και το έχουμε πει πολλές φορές, ήταν ο Πουκουσέφης, ο οποίος είχε παίξει ελάχιστα στην Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά ας πούμε στο NBA,
Φτιάχνουν το project που Κουσεύσκι, αλλά τον άφησαν να έχει 0 στα 8 τρίποντα. Αν ξεκινούσε στον Ολυμπιακό ένα παίχτη και είχε 0 στα 8 τρίποντα στο πρώτο μάτς, 1 στα 7 στο δεύτερο, 0 στα 6 στο τρίτο, θα έλεγαν ότι δεν κάνει το παιδί, ξέρεις, δηλαδή, ναι. Θα θυμάμαι εδώ τις εκπομπές. Είναι ναι. Εντελώς διαφορετικό το πλάνο, το πώς ναι. Γίνεται. Ωραία, Σιλεμούν, ευχαριστώ που μου απάντησες. Ναι. Κώστα, θέλω να σου πω κάτι τώρα. Με τον Τσούτα, τι παίζετε, διάβασα στο 365 ότι φαίνει τον 20χρονο, όχι χαφοδεκάρι. Τι? Χαφοδεκάρι. Χαφοδεκάρι. Μισό λεπτό. Διάβασες ότι φέρνει ένα παίχτη. Ποιο παίχτη? Ναι, τον Τσούτα Γκαρσία. Α, τον, ναι, εντάξει. Ναι, όχι, αυτό είναι... Τι? Όχι, είναι μέρες αυτό, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Νόμιζα γιατί επειδή σήμερα έγραφαν τη Σέρβη για ένα παίχτη, τέλος πάντων. Οι Κροάτες μάλλον, για ένα παίχτη που επίσης είναι... Γκλάψιτ. Μέσος, ναι, γι' αυτό έλεγα μήπως είπες ότι το γράψαμε εμείς ότι έρχεται, γιατί απλά γράφτηκε στη τέτοια. Όντως, ο αδελφός του Γκαρσία έρχεται, ναι. Ωραία. Πες μου, είναι καλή περίπτωση. Είδα κάτι βιντεάκια, αλλά έχει μέλλον αυτό το παιδί. Δηλαδή, αν ρωτήσει εμένα, πες μου, μπεις μέχρι να γίνουμε μεταγραφή, θα βγουν 300 ονόματα. Αλλά καλά κάνεις, Κώστα, και τα γράφεις για να έχουμε κι εμείς μια εικόνα. Να είμαστε προετοιμασμένοι δηλαδή. Δεν έχουμε γράψει και πολλά. Πάντως, εγώ από το βίντεο που είδα, παίζει καταρχήν στη β' κατηγορία Ινδίας. Ναι. Είναι πολύ καλός, έχει σωστές μεταβάσεις. Είναι καλό παιχτάκι. Είναι καλός με την μπάλα. Θέλει δουλειά αθλητικά. Εντάξει, είναι μια περίπτωση. Τον είδε το τμήμα σκάουτινγκ, τον είπε ότι αξίζει να τον κοιτάξει η ομάδα, τον φέρνει. Εντάξει, δεν είναι για... δεν είναι από τις βασικές μεταγραφές της ΑΕΚ. Είναι ένα παιδί 20 χρονών. Τώρα θα δούμε. Αν βγει, μακάρι να βγει. Πάντως έχει καλά στοιχεία με την μπάλα τουλάχιστον, έχει πολύ καλά στοιχεία. Έγινε, αδερφέ, γιατί ο Τάκης θέλει να βάλει το διάλειμμα. Ναι, ένα τελευταίο, περαστικά στον Γκαρσία. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σου. Τι είπε περαστικά? Στον Γκαρσία. Ποιο Γκαρσία? Τι είπα στον Γκαρσία? Ξέρω εγώ τώρα τι είναι. Και πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, αρχή. Έλα, Μακή. Αρχηγέ, ξαναπες. Αρχηγέ, έτσι. Τι αρχηγός τώρα θα σου λέγα. Τι κάνετε, το τρίο Στούντζες είστε εκεί? Ακριβώς. Το τρίο Στούντζες. Λοιπόν, τι να πω τώρα, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Και μπορεί να μας γίνει σωματοφύλλα και ξέρεις ο Νταρτανιάν. Ναι, ναι. Το τρίο Ατενέ, το τρίο Στούντζες, το άσε τώρα γιατί τα τρία είναι Μπερκάντο, πώς το λέγανε, δεν θυμάμαι. Πάντως, γιατί βάζουν τρία, μπορείτε να μου πείτε? Μήπως έχουν σχέση με... Τέλος πάντων, το λέω ολόκληρο και θα πω κανένα χοντρή κοτσάνα. Λοιπόν, Ηρακλή, είπες προηγουμένως, Νέλα, ότι αν ας πούμε βάζαν τον Κουσεύσκι και έκανε ένα στα 8, ναι, εδώ τον Παπα-Νικολά τον είχαμε με 0 στα 18. Να, καλά, 0 στα 18. Μακή, αν άρχισε ο Κουσεύσκι. 0 στα 18. Ναι, ναι. Άκου Κώστα, τον ξέρεις τον Παπα-Νικολά. Και τον πληρώνουμε και 1 εκατομμύριο το χρόνο. Να είναι καλά το παιδί, περαστικά του κιόλας. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Για να μας βάζει 5,5 πόντους. Ναι, αλλά παίζει άμυνα. Άσε, παίζει άμυνα. Όσους παίχτες έχει παραλάβει αυτός για να τους παίξει άμυνα, μας έχουν βάλει 40 και 50. Δεν κάτσε ρε Μάκη, δεν τα ξέρει ο δηλαδή. Ράις. Περίμενε ρε Μάκη. Ρε Μάκη. Καταρχήν δεν μαρκάρει το Ράις. Δεν μπαρκάρει το Ράις. Ο Μπράουν του Αστέρα. Περίμενε. Θέλω να σου πω έναν προς έναν. Δηλαδή ξέρει το τεχνικό team. Δεν ξέρει το τεχνικό του και ξέρεις εσύ δηλαδή ότι δεν παίζει ο Παπα-Νικολάου άμυνα. Τίποτα δεν παίζει. Ναι. Αφού δεν έχει ούτε κάτι. Πώς σου έρχεται στο μυαλό ο Παπα-Νικολάου δηλαδή? Αμφιβάλλει ο Μάκης έντονα για το τεχνικό τίμημα. Έχει 2 rebound. Έχει 1 assist. Δηλαδή ψηλό πράγματα. Ναι. Και 5,5 πόντους. Πού είναι η άμυνα και τα κλεψίματα, ρε Ηρακλή? Πού είναι τα μπλοκ, πού είναι τούτο, πού είναι. Εκεί θα φανούν να παίζει άμυνα. Όχι, αδερφέ μου, φαίνεται από τα ποσοστά που μπορεί να έχει ο αντίπαλος. Δεν φαίνεται. Φιλάω, βάζει 40. Μα ποιος μαρκάρει ο Παπα-Νικολάου το Ράι? Το Ράι θα μαρκάρει τον κοντό. Και μετά ξέρεις τι, μόλις του βάζουν το τρίποντο, σηκώνει τα χέρια ψηλά και κοιτάει τον ουρανό. Αν δεν έρχεται το τρίποντο από τον ουρανό, από τον πέφτη έρχεται. Καλά, καλά. Άστο τώρα, Μάκη, είσαι άδικος, πάμε. Ναι, είμαι άδικος. Και αυτό. Παιδί μου, εγώ είπα κάτι. Εγώ είπα για τον τρόπο. Για το φορτούνι που λέω τόσα χρόνια, τον έχουν για φεδιό.
Γιατί μπαίνει το παιδί κουρασμένο μέσα. Μπαίνει. Κουρασμένο μπαίνει, λες και έχει φορτώσει κανένα φορτηγό καρπούζι από τον πύργο κάτω. Ρε και σου έχω πει μην τα ισοπεδώνεις όλα. Τα ισοπεδώνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Μα αφού ο προπονητής δεν τον θέλει. Εμένα το λες. Γιατί έχει πει ο Μαρτίζον δεν το θέλει. Αφού τον βάζει. Και τι πρέπει να το βάζει συνέχεια. Όποτε θέλει θα το βάζει. Όλα αλλαγές είναι. Όποτε θέλει θα το βάζει. Άρα για να μην τον βάζει βασικό, γιατί εμείς τον έχουμε Θεό κάτω εκεί. Το number one. Τι number one. Άσε ρε Μάκη, βλέπουμε και εμένα μια τρίπλα. Τι βλέπει. Μια τρίπλα βλέπω και ρε Μάκη. Και κάτω και τη χάρη. Ναι, ναι. Με την αιτικό βρες άρεση η σέντρα που βγάλε. Τι να σου πω ρε εσύ. Τι να μου πεις. Παίρνει 1,5 εκατομμύριο για να μου βγάζει μια σέντρα. Δεν τα δίνεις εσύ ρε Μάκη, ούτε εγώ τα δίνω. Γιατί δεν την έχει κλωτσίσει την παλιόμπαλα καθόλου. Όχι, δεν έχει δρώσει. Γιατί όταν παίζεις μπάλα και ο άλλος σκίζεται και... Καμαρά ας πούμε, σκίζεται και ή ο Βαλμπουενά και βλέπει το Φορτούνι μπαίνει μέσα σαν μεγάλη πριμαντόνα και περπατάει. Πες μου ρε Σιρακλή, αν ήμουν εγώ ο Καμαρά ή ο Βαλμπουενά, πώς θα το ανεχόμουν αυτό το πράγμα. Πες μου πώς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω ρε Μακή πώς θα σκέφτεσαι εσύ. Και για να σου ολοκληρώσω. Δεν τον βάζουν στην ομάδα μας. Μάκη. Δεν τον βάζουν στην εθνική. Δεν τον ζητάει καμία ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν τον ζητάει κανένας. Αυτό δεν σου προκαλεί κάποιες απορίες. Γιατί έχεις ένα βίτσιο να τρως τους παίχτες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν σ' αρέσει ο Φορτούνης. Μισό λεπτό. Μα τους τρως αδερφέ σαν κακή πεθερά τους. Μισό λεπτό. Τον Καμαρά τον τρώω. Τον Τζινίκα τον έτρωγα. Το μπουχαλάκι δεν τον έχεις πέρασει ο Γερέζης 14. Μα δεν, τον θέλω ακόμα. Ναι. Το Μασούρα τα ίδια δεν έλεγες. Ακόμα δεν τον θέλω να είναι Μασούρα, στον Ολυμπιακό βασικό. Το Μασούρα τα ίδια δεν έλεγες. Ναι, τα ίδια λέω ακόμα. Ναι. Πόσα γκολ πρέπει να βάλει ο Μασούρα σαν εξτρέμ. Έχει περάσει εξτρέμ και να μην μπορεί να περάσει αντίπαλο. Πες μου. Ρε Μακή, αφού δεν ακούσεις εκπομπές. Δυστυχώς στο μοντέρνο ποδόσφαιρο, στα εξτρέμ, όπως βλέπεις. Θέλουν να κάνουν και άλλα πράγματα από το μόνο τις τρίπλες. Εγώ τις τρίπλες θέλω. Είναι το βασικό να περνάει αντίπαλο, να σεντράρει και να μπαίνει και μέσα να κλείνει προς την περιοχή και να σουτάρει. Και να συνεργάζεται. Απλά πράγματα. Τι κάνει από όλα αυτά ο Μασούρας. Όπως σου γράφει πάντως και ένας φίλος, ο Μασούρας, άστονε το Μασούρα, ο Μασούρας και τι δεν κάνει. Ο Μάκης εμπιστεύεται το Μαρτίς για το Φορτούνι, αλλά όχι το τεχνικό team του μπάσκετ για τον Παπα-Νικολάου. Τι είπα εγώ. Λες ότι εμπιστεύεσαι, λέει ότι ο Μαρτίνης δεν το βάζει, το Φορτούνι, και εμπιστεύεσαι ουσιαστικά τον προπονητή. Αυτό το είπα. Εγώ αλλά τον το τεχνικό τύπο για τον Παπα-Νικολάου δεν θες. Τον Μαρτίνης δεν τον γουστάρω, να σου το πω, σου έχω πει ξεκάθαρα. Και θα τον γούσταρα αν δεν έβαζε μέσα Μπουχαλάκι και Φορτούνι. Απλά πράγματα. Και να έβαζε αυτούς που υδρώνουν τη φανέλα, να στάζει ο υδρότας. Δηλαδή θες να μου πεις, περίμενε, θες να μου πεις δηλαδή ότι ο Μπουχαλάκης δεν υδρώνει τη φανέλα. Τι να υδρώσει ρε Σιράκλη, τρέχει και στο ίδιο σημείο είναι. Έχουμε χάσει προκρίσεις στο Champions League από αυτόν. Στη Wolves δεν προκριθήκαμε να πάμε στο παρακάτω από αυτόν. Βάζει κανένα γκολ εδώ πέρα και μετά μου λένε τι κάνει ο Μπουχαλάκης. Και τι δεν κάνει ο Μπουχαλάκης μέσα στο γήπεδο, ρε Μακή. Μα ρε Μακή, είσαι εκνευριστικός. Δεν βλέπεις τι κάνει ο Μπουχαλάκης όλη τη χρονιά. Δηλαδή ο Μαρτίνς είναι εμπειροδικό. Έχει τρελαθεί. Ευρώπη, πας καλά, Ηρακλή. Μακή, πριν κλείσουμε, 27 Μαΐου στους Σινεμάδες. 27 Απριλίου πάω και κάνω το εμβόλιο. Με το καλό. Θα είναι η ταινία για τον Ότο Ρεχάγγελ για την Εθνική του 4. King Koto. Σιγά τώρα μη. Γιατί, εμένα μου αρέσει. Να δεις το τρέιλερ, ωραίο το τρέιλερ. Εσύ Διονύση, να πούμε κάτι άλλο γιατί ο Ηρακλής νευριάζει μόλις. Πάμε γρήγορα, Μάκη, γρήγορα, μιλάμε ώρα. Δεν θα σε ακούμε τώρα το μεσημέρι μία παρά. Θα μ' ακούτε το πρωί, ναι. Μετά τις 11 κάπου εκεί, λογικά, και μετά το βράδυ. Και δεν τον πηγαίνω το φίλο σου. Ωραία, φίλε, γιατί. Δεν τον πάω, ρε παιδί μου. Εντάξει, ακούστε. Από πάνω ακούζε, Μακή. Δεν τον ακούς, κάσου. Μα ήθελα να ακούω το Διονύση. Να ακούς νωρίτερα. Βλέπω να πηγαίνει στο CNN πάντως. Άμα είναι όπως με το Μπουχαλάκι. Βλέπω να μας τον τρώνε τον Τάσο. Έγινε. Άντε, καλώς. Επίσης, για εσάς που ήταν για τον Τάσο, μου λέτε θα πάει όπως ο Κέτσε με τον Γιώργο. Ο Τάσος πέρα το ρεπόρτα θα κάνει εκπομπή το Σάββατο. Το 12-2 κανονικά με τον Νικολάκο και τον Τζακίρι. Πάμε, χαίρετε. Οπότε ελαφρώνει η Ηρακλή το πρόγραμμα του Διονύση. Το Δεσίλα FM. Τα έχω πει εγώ, το Δεσίλα FM. Κάτι όμως, κάτι δεν πρέπει να μπει. Τι να μπει.
Όχι. Εντάξει, μπορεί καλά να είμαστε. Ναι. Καλά είμαστε. Κάπου δεν πρέπει ένα διωράκι να, να βρούμε για το Διονύση. Όχι, ρε. Τι διωράκι, και άλλα διωράκια. Πάμε, χαίρετε. Ναι. Έλα, χιλιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μια και λέγατε σήμερα τώρα για τον Τάσο, ναι, ειλικρινά ήταν από τις πιο χαρούμενες ειδήσεις που άκουσα τις τελευταίες μέρες, ειλικρινά. Χάρηκα πάρα πολύ για τον Τάσο που γύρισε και για όλα τα παιδιά που γυρνάνε στο Sport FM και για τον Ηρακλή πριν από 2-3 χρόνια. Είναι πολύ χαρούμενο για εμάς τους ακροατές. Γιατί... Ακόμη χαίρεσε για τον Ηρακλή, ε. Ναι, βέβαια. Δεν το είχε συνειδητοποιήσει. Το έχω πει. Ο Ηρακλής νομίζει, ας πούμε, ότι εγώ έχω αντιπαλότητα. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Όχι, αντιπαλότητα. Δεν έχετε τσακωθεί και ποτέ. Όχι, μωρέ, μια φορά, ας πούμε, μου είχε πει ότι θέλει να παίρνει πέναλτι στη σέντρα και εγώ του είπα ότι θέλω να παίρνω τα πέναλτι που μου κάνει ο Ολυμπιακός μέσα στην περιοχή του. Έτσι ξεκινάνε οι κόντρες. Έτσι, ναι. Δεν πειράζει, Λοιπόν, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι εγώ σας πήρα για το εξής. Επειδή άκουσα αυτό που είπατε για την Μπαρτσελόνα και επειδή διάβασα αυτές τις μέρες μερικά πράγματα, ναι, όσον αφορά το τι θέλει η Μπαρτσελόνα, διάβασα και τη συνέντευξη του Πέρεθ, δεν ξέρω αν τη διαβάσατε. Ναι, στη Λεκύπ. Αυτές τις μέρες, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, ο άνθρωπος μου θυμίζει αυτή, ειδικά η Ισπανική Συλλογή, οι δύο μεγάλοι Ισπανικοί Συλλογοί, μου θυμίζουν, ας πούμε, ένα παιδί το οποίο έχει μπει, το έχουν μεγαλώσει οι γονείς του, έχει μπλέξει, ας πούμε, με τον τζόγο, ας το πούμε έτσι, χάνει διάφορα πράγματα, κάποια στιγμή έχει κερδίσει, έχει κάνει μια μεγάλη ζωή, μετά χάνει πράγματα, βρίσκεται καταχρεωμένος, τον απειλούνε, και μπαίνει στο σπίτι και λέει, ξέρεις κάτι πατέρα, θέλω να πουλήσουμε το σπίτι για να ξεχρεώσω. Και πρέπει η υπόλοιπη οικογένεια, τα αδέλφια του, η μάνα του, ο πατέρας του, πρέπει να το δεχθούν αυτό το πράγμα. Αυτό μου θυμίζει αυτός ο τύπος, ας πούμε. Όντως, αυτοί οι δύο έχουν αυτό το κίνητρο που λες, δηλαδή ότι δεν τους φτάνουν τα λεφτά έτσι όπως θα έχουν κάνει. Ναι, ναι. Βέβαια θα μου πεις... είναι πάρα πολύ απλοϊκό αχιλλέα αυτό το οποίο λες. Και πράγματι είναι. Έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, ως απλός καθημερινός άνθρωπος. Και που δεν είναι αυτή, φυσικά. Οπότε το πρόβλημα πρέπει να λυθεί κάπως συνολικά. Έχετε ακούσει παραδείγματος χάρη την UEFA. Τις τρεις τελευταίες μέρες προέκυψε ένα πρόβλημα. Θα μου πεις, σύντομο είναι. Αλλά εγώ είμαι της λογικής περίπου του Χρήστου του Σωτηρακόπουλου. Το χάρηκα αυτό που είπε ο Χρήστος, ας πούμε. Ότι παραδείγματος χάρη να βγάλει ένα νόμο τώρα η UEFA ότι όποιος ξανασκεφτεί αυτό το πράγμα αποβάλλεται αυτομάτως. Παρένθεση, αγαπητέ Αχιλέα, μια και μιλάμε για Μπαρτσελόνα, 4-2 μόλις τώρα. Το έβαλε αυτό. Έλα. Συγχαρητήρια. Ναι. Πες αυτά. Δεν το έπαιξα, ρε Ρακλή, που το έπαιξα. Αυτό σκεφτόμουν λίγο. Πες αυτά. Εγώ πραγματικά και με τους δύο αυτούς θέλω να χάνουν από τα αποδυτήρια πλέον. Που δεν με διάφερε ποτέ, έτσι. Δεν έχω κανένα θέμα. Καταρχήν έχεις πίεση ότι δεν συμπαθείς και καμία ομάδα στο εξωτερικό. Ναι, ας πούμε πέρα από την ΑΕΚ, την οποία θεωρώ τη μεγαλύτερη ομάδα του πλανήτη, ας πούμε, μετά δεν με διαφέρει τίποτα. Έτσι, μόνο Εθνική Ελλάδος φυσικά. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων, σέβομαι, ρε παιδί μου, τις ομάδες. Αλλά αυτούς ειλικρινά πλέον δεν τους σέβομαι. Και η UEFA όμως, στην οποία, ξέρω εγώ, μνήουμε όλοι πλέον και πολύ καλά κάνανε και την αγκαλιάσαν όλοι οι οπαδοί, ας πούμε, του κόσμου, για αυτούς τους οπαδούς που την αγκαλιάσαν και ουσιαστικά τους δώσαν την όθηση και τη λύση. Τι θα κάνει η UEFA? Δεν πρέπει, παραδείγματος χάρη, η Ελληνική Ομοσπονδία με τις Βαλκανικές Λίγκες, με άλλους. Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός, παραδείγματος χάρη, είναι 3 χρόνια εκτός με μπάνας. 3 χρόνια. Ένας πολύ μεγάλος σύλλογος της χώρας έχει καταστραφεί. Η ΑΕΚ, επειδή ακολούθησε η Ελληνική Ομοσπονδία ως ένα βαθμό, έτσι, ακολούθησε αυτό, τις ρίσεις της UEFA, βρέθηκε, ας πούμε, στη δεύτερη εθνική. Και όχι μόνο. Ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, πρέπει να περάσει τρεις προκριματικούς. Και μιλάω μόνο για τη χώρα μας. Εμείς, ως Ελλάδα, ως Σλοβενία, ως Τσεχία, ως... ας την Ελλάδα. Ως Τσεχία, ως Ολλανδία, ως Βέλγιο. Μιλάμε για μεγάλες ποδοσφαιρικές χώρες. Τι πρέπει να πούνε αυτοί οι άνθρωποι?
Έχει δίκιο, Έκυλα. Δεν υπάρχει το αυτό που πήγε τι να γίνει. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Κανονικό πραξικόπημα, ας πούμε, προσωπικό. Όχι, δεν είναι μόνο πραξικόπημα, είναι και το μετά. Το πραξικόπημα, αδελφέ μου, και μια και πέρασε 21 Απριλίου, έγινε στην Ελλάδα. Αλλά μετά δικάστηκαν κάποιοι. Και είχαν και ποινές. Ναι, εντάξει, απλά δεν το ολοκλήρωσα, αδερφέ, παιδί μου, εντάξει. Ναι, ναι, αλλά δεν λέω, δεν λέω, παραδείγματος χάρη, παραδείγματος χάρη πριν από λίγο βγήκατε και είπατε ότι η Μπαρτσελόνα, ας πούμε, θεωρεί ότι πρέπει να προχωρήσει. Ο Ανιέλη δεν έχει εγκαταλείψει. Ο Ανιέλη μπήκε στο συμβούλιο, ας πούμε, της ΣΥΡΙΑ εκεί πέρα που είχαν και είπε αδιανόητα πράγματα. Είπε ουσιαστικά στους υπόλοιπους, στη Ρώμα, στην Νάπολη, στην Αταλάντα, στη Μπολόνια, ότι δεν υπάρχετε, δεν σας βλέπω. Ναι. Δηλαδή πώς μπορεί, ας πούμε, το ποδόσφαιρο να προχωρήσει με αυτούς τους τύπους. Γιατί, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αυτό που λέει και ο φίλος μου Γιάννης ο Καραλής, δεν τους βάζουν ένα salary cap, να υπάρχουν maximum έσοδα, έξοδα 100 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, πλήρωσε και τα χρέη σου και πάμε παρακάτω. Και άμα είσαι μάγκας, πήγαινε να πάνε το Champions League. Και έχει τα έσοδά σου κανονικά όπως θα έχεις. Μέχρι. Και δεν τους βάζω ένα salary cap. Να δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Και φυσικά να απαγορευτούν τα χρέη σε αυτές τις ομάδες. Τι πάει να πει η Ρεάλ, ας πούμε, αυτή τη στιγμή που μπορεί να χρωστάει κοντά στο 1 δις. Πώς να ανταγωνιστεί σε αυτές τις ομάδες. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη, είναι ο Ολυμπιακός. Γιατί ο Ολυμπιακός, ας πούμε, όχι ο Ολυμπιακός, που συμμετέχει στο Champions League, ας πούμε, τα Βατζηλίκη, να ξέρει ότι θα χάσει από τη Ρεάλ ούτως ή άλλως. Όταν κατέβει να παίξει στο γήπεδο. Ή εγώ να έξω. Ναι ρε παιδί μου, συνέβαινε και παλιά. Αλλά αυτή τη στιγμή σου λέει είναι αδιανόητο, ας πούμε, να μην χάσει. Και όχι μόνο σου λέει η ποδοσφαιρική λογική ότι είναι αδιανόητο. Σου λέει πλέον ότι δεν μπορείς, έρχεται η ίδια η Ρεάλ και σου λέει το όνειρό σου δεν θα το κυνηγήσεις απέναντι μου. Τέλος. Δηλαδή δεν θα έχεις το δικαίωμα να μου κάνεις κυρία ΑΕΚ το 3-3 στη Φιλαδέλφια και ο Μαλαδένης τελευταίο λεπτό να με ξεφτυλίσει ή να κινδυνεύω να με ξεφτυλίσεις μέσα στον Μπερναμπέ όπως το έχεις κάνει κάποια στιγμή. Έγινε. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ, φίλε. Πάμε. Χαίρετε. Καλησπέρα, Οικονομάκος. Γεια σας, κύριε Οικονομάκο. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Λοιπόν, σκέφτηκα αν θα έπρεπε να μιλήσω αθλητικά ή πολιτικά. Και αποφάσισα να πω δύο κουβέντες αθλητικά και περισσότερο πολιτικά. Αθλητικά έχω να πω ότι ο Παναθηναϊκός πλέον η πόρτα είναι μισό κλειστή για να βγει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Διότι το να νικήσει τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα είναι κάτι που αν όχι ακατόρθωτο είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και αν δεν νικήσει τον ΠΑΟΚ την Τούμπα, εξαφανίζονται οι πιθανότητες να βγει στην Ευρώπη. Τώρα, ως προς τα πολιτικά, θέλω να πω ότι υπάρχουν ορισμένοι βουλευτές ή πρώην βουλευτές οι οποίοι λένε ότι είναι καραμανλικοί, με την έννοια του καραμανλή του αείμνηστου. Και ακολουθούν πολιτική η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική του αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Για παράδειγμα, θέλω να δώσω, να καταλάβει ο κόσμος, ότι ο πραγματικός Καραμανλής ήταν διαφορετικός από αυτόν τον οποίο παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η τηλεόραση και οι εφημερίδες. Ο Καραμανλής δεν ήθελε πρώτα απ' όλα να βγούμε από τον ΝΑΤΟ. Τον επίεσαν οι βουλευτές του. Και όταν μετά ξαναμπήκε στο ΝΑΤΟ, τους εμάζεψε τους βουλευτές του και τους είπε «Είδατε τι μου κάνατε. Τώρα παρακαλάω σαν Ζητιάνος να μπω εκεί που κάποτε ήμουν άρχοντας». Έτσι τους είπε ο Καραμανλής. Λοιπόν,
η ωραιότερη περίοδος που πέρασα στη ζωή μου, γιατί πρέπει κανείς να κοιτάει και τον εαυτό του, ήταν όταν ήταν πρωθυπουργός ο Γεώργιος Ράλης και πρόεδρος της Δημοκρατίας ο Κωνσταντίνος Καραμανής. Μάλιστα. Ήταν εκείνο το καλοκαίρι το οποίο απεκάλεσε ο Ανδρέας Παπανδρέου πρωθυπουργός θερινών διακοπών. Εκείνες τις θερινές διακοπές δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Είχα πέντε φιλενάδες εκείνη την εποχή. Πέντε μαζί. Ταυτόχρονα. Και Ελληνίδες, όχι ξένες. Τόσο Μερακλής. Πέντε φιλενάδες. Να πω και τα ονόματά τους. Ναι, φυσικά. Καλά να είναι. Λοιπόν, να τις θυμηθώ μια στιγμή γιατί ξεχνάω. Η Φρίντα, η Αγγελίνα, η Βίκη, η Τζίνα και η Σία. Ναι. Λοιπόν, πέρασα σαν βασιλιάς. Ναι. Από το ράλι όλα αυτά, ε. Από το ράλι. Μπράβο, και μετά, ράλι. Και μετά... Ήμασταν μικροί εμείς, γράμματα. Και μετά, διότι ήμουν ανόητος, διότι ήμουν νέος και ήμουν επαναστάτης, πήγα και ψήφισα τον Ανδρέα τον Παπανδρέου. Και φύγανε και οι πέντε. Και φύγανε και οι πέντε, μάλιστα. Και φύγανε και οι πέντε. Επί Παπαλιγούρα, είχαμε τίποτα, κύριε Οικονομάκοχη. Η μητέρα μου ήταν η ιδιαιτέρα του Παπαλιγούρα. Αυτού με τα μεγάλα αυτιά. Του γέρου. Εξαιρετικός άνθρωπος από ό,τι λέγανε. Ναι. Θα σου διηγηθώ μια προσωπική περιπέτεια της μητέρας μου. Ήταν ιδιαιτέρα του Παπαλιγούρα. Και ερχόταν ένας λαϊκός τύπος και ζητούσε άδεια για τη λαϊκή να πουλάει ορισμένα προϊόντα. Ναι. Ερχόταν σχεδόν κάθε μέρα. Τον είχε λυπηθεί η μητέρα μου λοιπόν και έβαλε μέσα το χαρτί το οποίο του έδινε την άδεια να πουλάει στη λαϊκή προϊόντα και το πάει μαζί με τα άλλα χαρτιά να το υπογράψει ο Παπαλιγούρας, ο οποίος διάβαζε συνήθως μαθηματικά την ελεύθερη ώρα του. Mm-hmm. Λοιπόν, παίρνει το χαρτί, το υπογράφει, η μάνα μου χάρηκε που το υπέγραψε και όταν φτάνει στην πόρτα για να φύγει η μητέρα μου, κατεβάζει τα γυαλιά του ο Παπαλιγούρας και του λέει «Δεσποινής», λέει με το όνομά της, «Μαρία, εγώ σας είπα να μου φέρετε αυτό το χαρτί». «Μάλιστα, κύριε πρόεδρε», του λέει η μητέρα μου. «Παράξενο», του λέει. Κατεβάζει τα γυαλιά του και του λέει «Δεσποινής Μαρία, σας ευχαριστώ πολύ που εξυπηρετείτε τους ψηφοφόρους μου». Δηλαδή το κατάλαβε ότι το έκανε η μητέρα μου πρωτοβουλία δικιά της και το ενέκρινε. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Κορμάκο. Και το έδωσε το λαϊκό αυτό τύπο και πούλαγε στη λαϊκή για να βγάλει το ψωμί του και να ζήσει την οικογένειά του. Αυτά ήθελα να πω. Εντάξει, να είστε καλά. Πάμε και σε ένα τελευταίο φίλο για την πρώτη ώρα. Καλησπέρα. Νίκος από Σεπόλια. Γεια σου, παιδιά. Γεια σου, Νίκο. Ηρακλή. Έλα. Ολυμπιακός στην ηλικία σου. Ναι, το ξέρω. Λοιπόν, το έχεις πει. Ναι, εντάξει, θα βλέπω. Κίνηση γιατί παίρνω πολύ σπάνια. Αφορμή το τηλέφωνο του ακροατή, γιατί δεν συγκρατώ και ονόματα. Ή άλλο Ολυμπιακό πρέπει να βλέπουμε εμείς και άλλο δείχνει τηλεόραση. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τώρα όλη τηλεόραση βλέπετε. Αυτό άμα. Ναι, σωστό. Όχι, εντάξει, εγώ είχα και τύχει να πω και με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, μπράβο. Άλλο είναι το θέμα ότι εγώ ήθελα να πω. Πήρε μια κυρία η οποία, ας πούμε, αξιοσέβαστη, είπε για το Φορτίν, τον παραπονό της, αλλά άκουσα με στεναχώρια να λέει η γυναίκα ότι δεν πάω και στο γήπεδο. Κάποιοι άλλοι Ολυμπιακοί, όπως ο φίλος προηγουμένως που σου είπε για το Φορτίν, φταίει ο πάγκος, φταίει ο βοηθός του γιατρού, δεν ξέρω και ο άλλος ποιος φταίει και δεν του αρέσει. Δεν έχω ακούσει να λένε όμως στεναχωριέμαι που δεν πάω στο γήπεδο. Σχολιαστές της τηλεόρασης μας φταίνε όλοι. Αλλά στο γήπεδο
Δεν πάμε. Να πάρουμε, να κάνουμε τα παράπονά μας χρόνια γραφική. Εντάξει, όχι, μη χαρακτηρίζει. Αλλά... όχι, όχι, δεν είπα κάτι. Γραφικός μπορεί να είμαι και εγώ για κάποιον άλλον. Λοιπόν, εμείς πηγαίναμε στα δύσκολα χρόνια, δεν θα πω πέτρινα, γιατί αν είχαμε εμείς πέτρινα, ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει δεν ξέρω εγώ τι. Στα δύσκολα χρόνια, ανεξαρτήτως ποιος έκανε μεταγραφές, εσύ τα πρόλαβες, έπαιζε ξέρω εγώ σε μερτζίδες, δεν κοιτάγαμε. Κοιτάγαμε τη φανέλα. Τώρα ακούω πολλές φορές που κάποιοι πόσο κοστίζει ο παίχτης και πρέπει να δώσουμε ένα κόμμα 8, κάτι λογιστικά, κάτι πράγματα άνευ ουσίας. Και ένα άλλο τελευταίο για να μην κρατώ και τη γραμμή, δεν έχω ακούσει επίσης κανέναν Ολυμπιακό να πει πήρα και μια κάρτα φιλάθλου 10 ευρώ. Γιατί έχουμε ξεχάσει ότι όλα πέρα στα τεχνικά αθλήματα παίρνουν πρωτάθλημα. Καλά, αυτό εντάξει, μπορεί να μην το φέρνει κουβέντα, ρε, δεν πάει να πει ότι δεν. Τέλος πάντων, εντάξει, λέω εγώ Κώστα. Άποψή μου, εντάξει, μπορεί να... Απλά ακούω μόνο παράπονα και ήθελα να καταλήξω, λέω στον Ηρακλή. Μόνο παράπονα. Κάνα ότι είμαστε... Κοιτάμε πρώτα απ' όλα την ομάδα και από εκεί πέρα μόνο παράπονα. Τέλος πάντων. Και ένα άλλο για να μην κρατάω τη γραμμή, επειδή δεν με απασχολούν τα άλλα, αλλά εντάξει, αναγκαστικά είναι στο πρωτάθλημα και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ Κώστα νομίζω ότι έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα. Επειδή λένε για τους 5 βαθμούς, ασχολούμαι και εγώ μόνο με το ελληνικό πρωτάθλημα. Όλοι με όλους θα παίξουν, δεν έφελε. Όχι, ξέρεις τι, το πιο δύσκολο στα εκτός έδρας. Έχει πολλά εκτός. Έχει 3 εκτός, 2 εντός. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός έχει να πάει μόνο, νομίζω, στην Τούμπα την Κυριακή. Ναι. Αποκλείεται να έχει μετά 4 εντός. Θα πάει έχει και στον Άρη. Εντός. Και στον Άρη, και τον Άρη έχει. Α, έχει και τον Άρη, έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Λοιπόν, εντάξει, Ηρακλή, αυτό ήθελα να σου πω για εμάς. Ναι, βρε. Και αυτό που κάνει ο Μάρτινς, ένα τελευταίο, πολύ καλό, γιατί βλέπω με τον ΠΑΟΚ χαλαρά, με την Τρίπολη είμαστε πολύ χαλαροί και προλαβαίνει τη ζημιά πριν γίνει. Εντάξει, σου λέει είναι κρίσιμο το... Από την Κυριακή μέσα δεν παθαίνουν και τίποτα, εντάξει, δεν θα πάθουν τίποτα, παιδιά. Θα βγουν μετά. Λοιπόν, καλό βράδυ. Εντάξει, απλά από Τρίτη θα είναι. Έγινε. Για πάμε. Πάμε διαλυματάκι. Και επιστρέφαμε. Εδώ είμαι. Ωραία. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής και πάμε στο φίλο που περιμένει. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. 5-2 να πούμε, η Μπάρτσα έχει ολοκληρώσει το παιχνίδι, έτσι. Ναι, φίλε, είσαι. Ο Λευτέρη. Έλα, Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη. Γεια σου, Κώστα, γεια σου, Διονύση, γεια σου, Ηρακλή και ο Κυριάκος είναι. Ο Τάκης. Ο Τάκης. Καλησπέρα και σε όλους. Καλησπέρα. Κώστα μου, αδική στο Καρύ. Γιατί ήθελα να σε πάρω χθες να σου το πω. Ποιον οδήγησα τον? Το Καρύμ. Επειδή έχασε την μπάλα στη φάση του γκολ. Εγώ. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Γιατί παίζει τον γκολ. Είπα σε μια φάση έπρεπε να δώσει την μπάλα δίπλα. Αυτό είπα. Δεν είπα κάτι άλλο. Α, νόμιζα μήπως είπες για τη φάση του γκολ. Γιατί ο Ιωαννίδης... Καμία σχέση. Γιατί τι έγινε. Ο Ιωαννίδης... Α, που έχασε την μπάλα στο κέντρο. Α, ακριβώς. Εντάξει. Ήταν μεγάλο λάθος αυτό, ρε. Ναι, αλλά η μπάλα θα χαθεί στην Κώστα. Είτε από τον έναν είτε από τον άλλον, γιατί παίζουν και οι άλλοι. Δεν παίζουν μόνο οι δικοί μας. Ναι, απλά έτσι όπως την έχασε ήταν λάθος. Και εγώ συμφωνώ ότι δεν πάει να πει ότι άμα χάσει την μπάλα στο κέντρο πρέπει να φας γκολ. Σε καμία περίπτωση. Αλλά ο Ιωάννης... Αλλά αν τη δεις τη φάση δηλαδή είναι πολύ λάθος. Δηλαδή είναι δύο παίχτες μόνος δεξιά και τη δίνει πάρα πολύ σιγά. Λάθος είναι, αλλά ο Ιωαννίδης έχει κάνει ένα άλμα, άμα το ξαναδέστο, όχι σαν επιθετικός. Πολύ ωραίο άλμα, πολύ ωραίο γκολ. Ο Τσιτώντας, ναι, μπορεί να έχει σαν τερματοφύλακα. Πολύ ωραίο άλμα, ναι, εντάξει, εγώ είπα για την αρχή της φάσης. Έχει κάνει ωραίο άλμα. Το παιδί, μπράβο του. Δηλαδή, ωραίες φάσεις να λέγονται. Έχει κάνει, όχι σαν επιθετικός, καλύτερο. Τέλος πάντων. Συμφωνώ ό,τι είπατε χθες και εσύ Κώστα και δεν αξίζει ο Παναθηναϊκός αυτή τη μοίρα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήταν όπως το είπε ο Διονύσης είπε χθες στο 1-3 το παίζε η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 1-4 ήταν Διονύση.
Δυστυχώς ντέρμπι της Αθήνας λέγεται, αλλά ντέρμπι της Αθήνας δεν ήταν. Και κανένας μας δεν θέλει να δει ομάδα, είτε ΑΕΚ λέγεται, είτε Παναθηναϊκός, να μείνετε τόσο... Εντάξει, τώρα και εσύ είσαι υπερβολικός, ρε φίλε. Εντάξει, δεν έγινε τι, δηλαδή... Πού είμαι υπερβολικός, κοπό. Τώρα τι να, δηλαδή, γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι. Όχι βέβαια. Έχουμε και εμείς τα δικά μας θέματα που είναι σοβαρά. Τώρα... Όχι, έχουμε ρίξει κράξιμο στην ΑΕΚ και τι κράξιμο. Αλλά πολύ άμυνα, φίλε. Το δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρχε, δεν ξέρω, δεν είδα στατιστικά τι κατοχή είχε η ΑΕΚ και τι ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός δεν βγήκε ούτε αντεπίθεση ούτε τίποτα. Ναι, τα είπαμε αυτά, εντάξει. Αυτό και τα παιδιά αυτό λέγανε χθες. Τι άλλο ήθελα, Κώστα. Και δεν έπρεπε ο Μάνταλος εχθές να είχε βγει αλλαγή. Και ποιος να μπαίνει. Δεν είχαμε στη θέση του Μάνταλο κανένα. Όχι. Στον πάγκο. Δηλαδή και ο Τάνκοβιτς που μπορεί να παίξει εκεί. Α, ο Τάνκοβιτς είναι... Έλειπε. Δεν υπήρχε κάποιος άλλος. Αλλά εντάξει, τώρα εκείνη τη στιγμή που τις πίεσες, δεν νομίζω ότι ήταν... Περνάει και ο Λεβάη του Μάντα. Περνάει ένα τεφορμάρ. Δεν συμφωνεί. Εντάξει, δεν θα το έλεγα για χθες, να σου πω την αλήθεια. Για χθες, άμα δεις ένα λάθος που έχει κάνει, όταν πήγε να τελειώσει τη φάση μόνο του, που έκανε τη τρίπλα από δεξιά, και ήταν και ο Καρίμ δίπλα και πήγε ο Καρίμ να σουτάρει και του το άφησε. Και καλά έκανε το του το άφησε. Που έκανε σουτ με αριστερό πόδαρο και δεν ήταν αδύναμο σουτ. Εκεί ο Καρίμ άμα είχε σουτάρει θα είχε κάνει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη φάση. Δεν τη θυμάμαι γιατί έτσι τέτοιες φάσεις ήταν πολλές. Που... Όχι, μία φορά βγήκε ο Λιβάη Γκαρσία μόνο του. Α, για τον Γκαρσία είπες. Για τον Γκαρσία, ναι. Γιατί είχες συγκινήσει και λέγεις για τον Μάνταλο. Τη θυμάμαι, όχι. Τη φάση εννοείται. Έπρεπε να τη δώσει στον Καρίμ, ναι, συμφωνώ. Όχι, εκεί που πήγε η μπάλα προς τον Καρίμ, ο Καρίμ πήγε να σουτάρει και είδε ότι ο Λιβάη Γκαρσία δεν άφηνε την μπάλα και του την άφησε. Και καλά έκανε. Δηλαδή είναι, πώς να το πω, σαν συναρτητικό, ότι εφόσον θες να... Δεν μπορούσε να σουτάρει εκεί πέρα, θα κλωτσούσε το συμπέχτη, θα γινόμασταν ρούμπες. Ακριβώς. Και καλά έκανε, αλλά εκεί άμα είχε σουτάρει ο Καρίμ, πάνω από 90% θα ήταν γκολ. Εγώ θεωρώ ότι και μετά ο Καρίμ... τα σημαίνα, Κώστα. Γιατί δεν αφήνουνε το Λιβάη Γκαρσία φουτάκι τα σημαίνα. Όταν είναι από δεξιά τα χτυπάει ο Γκαρσία. Ναι, όταν είναι για την αριστερό πόδαρο, δεν είναι. Ναι. Οπότε, από την άλλη πλευρά... Δεν κέρδισε. Τα δύο φάουλ που χτύπησε ο Μάνταλος ήταν και τα δύο από αριστερά, γι' αυτό τα χτύπησε αυτός. Έστω το στήμα και ο Γκαρσία. Είναι αδικία του Μάνταλο, γιατί αυτό συμβαίνει και στους καλύτερους παίκτες. Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο λέω. Αλλά άμα είχε γίνει καλή φάση με το πρώτο φάουλ αυτό, θα είχε τελείως διαφορετικό, θα είχε γίνει τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Καλά, εντάξει, ναι. Λοιπόν, και τι ήθελα να πω. Τίποτα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Λευτέρη. Πάμε παρακαλώ. Καλησπέρα, Λευτέρη. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Καλησπέρα. Σπαταλάκος. Σπαταλάκος. Καλώς, Σπαταλάκος. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Διονύση, ότι όταν είχε φύγει ο Νικολογιάννης, είχαμε μιλήσει και προς τη μήνυση σου είχες πει ότι διαφωνούσες μάλλον πάρα πολύ με τον τρόπο τον οποίο έχει φύγει. Yeah. Δεν υπολόγισες ούτε αφεντικού ούτε τίποτα και είπες αυτό που αισθανόσουν. Και φαντάζομαι ότι τώρα πρέπει να είσαι και πολύ χαρούμενος
Και... Μα εγώ με τον Τάσο. Καλά. Και γενικώς... έχει πει μάλιστα ότι είμαι και σαν πατέρα σου. Ναι, γενικώς εγώ θα το έκανα για συνάδελφο, αλλά πόσο μάλλον με τον Τάσο είμαστε φίλοι. Όλο αυτό το διάστημα που ο Τάσος έλειπε, συνεργαζόμαστε στο Παναθηναϊκό 24. Δεν είναι. Όχι, δεν θα χαρώ, εννοείται. Όπως έχω διαφωνήσει πολλές φορές μαζί σου, έτσι ναι. Ήθελα να σου πω αυτό που πιστεύω. Okay. Δεύτερον, Ηρακλή. Έλα, αρχηγέ μου. Αν υποθετικό σενάριο ότι προχωρούσε το European Super League και μπαίνανε 20 ομάδες και όπως ακούστηκε 18 ομάδες, υπήρχε περίπτωση να είναι και ο Ολυμπιακός. Καταρχάς, εσύ συμφωνείς με αυτή την κίνηση? Όχι, δεν συμφωνώ με αυτή την κίνηση. Αν έμπαιναν 18 ομάδες και σου λέγανε ότι παίρνεις και 300 εκατομμύρια και φτιάχνεις ομάδα, συμφωνούσες? Κοίτα να δεις. Σκέψου το λίγο. Όχι, το θέμα... Δελαστικό. Όχι, δελαστικό. Το θέμα είναι ότι πού θα την είχε στην ομάδα, αν θα έδινε στον Ολυμπιακό 300. Δεν ξέρω να παίζει στην Ελλάδα, τέλος, δεν σε ενδιαφέρει. Ναι, άρα τι, οι άλλοι θα είχαν 800 και 900 και να δεις, αδερφέ. Ω, δεν θα ήταν κάπως. Θα το φτιάχναν ωραία, θα προσπαθούσαν. Τι θα φτιάξουν, δηλαδή ουσιαστικά τι θα έδινε, θα έδινε τα ίδια χρήματα που έδινε στην Ελλάδα. Θα έδινε στον Ολυμπιακό, α πούμε, ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, πώ είχε ακούσει την Μπενφίκα π.χ. Δεν θα τα δίναν αυτά τα λεφτά. Επειδή είμαι υποθετικό σενάριο, λέμε τώρα. Υποθετικό, υποθετικό. Ας το βάλω. Θα ήθελες. Όχι. Γιατί, θες να σου πω γιατί. Γιατί. Για τον απλούστατο λόγο ότι το αλατοπίπερο είναι τα ντέρμπι, ρε φίλε. Μέσα στη χρονιά. Έτσι τα έχω μάθει τα γράμματα. Τώρα μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο σε 50 χρόνια, δεν θα το ξέρω. Ωραία. Και κάτι τελευταίο. Κωστή, ενώ σε πάω πάρα πολύ, κάποια στιγμή είχα διαβάσει ότι είχες γράψει μάλλον ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα όπου χρωστάει σε όποια τράπεζα μιλάει ελληνικά. Σωστά. Όχι. Αποκλείεται να έχω γράψει τέτοια πράγματα. Είχα γράψει συγκεκριμένα πράγματα που είναι δεδομένα. Είναι για το Καρεσκάκι υπάρχει μια οφειλή μεγάλη και γιατί και από τα παλιά τα χρέη του Κοσκοτά είναι κάποια δικαστήρια που έχουν κερδίσει τράπεζες που πήραν την τράπεζα Κρήτη στην τότε. Αυτό το είχε παραδοθεί και ο Ολυμπιακός όταν είχα γράψει για αυτό το θέμα. Ναι, δεν είχες γράψει δηλαδή ακριβώς ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που χρωστάει σε οποια κοίτα, οι τέσσερις τράπεζες υπάρχουν, χρωστάει στις τρεις. Αλλά αυτή την έφραση δεν νομίζω να είχα γράψει σε όποιον χρωστάει ελληνικά ο Ολυμπιακός, γιατί δεν χρωστάει σε όποιον μιλάει ελληνικά. Εντάξει, τότε διάβασα λάθος, δεν θυμάμαι καλά. Αλλά η ουσία είναι αυτή που σου λέω, είναι για αυτά τα δύο πράγματα. Με την τράπεζα, την Κρήτη σαν δικαστήρια και είναι και μπερδεμένη ιστορία με το Καρεσκάκι. Εντάξει, παιδί μου, εγώ απλά διαφωνώ σε αυτό που διάβασα, το ότι δημιουργείται μια λανθασμένη εντύπωση ότι έχει το να χρωστάει μια ΠΑΕ στις τράπεζες και να έχει τραπεζικό δανεισμό ανώνυμη εταιρεία. Είναι προφανώς και στον ισολογισμό του. Καλά, αυτό εννοείται. Εντάξει, εγώ μίλησα για δύο συγκεκριμένα πράγματα. Που... άλλο όταν λες. Ναι. Μιλάμε για ένα δάνειο του Καρεσκάκη που δεν εξυπηρετείται εδώ και κάποια χρόνια και για τις τράπεζα Κρήτης που είναι ένα δικαστήριο παλιό που προχώρησε τελικά πάνω και έφτασε σε τελική φάση. Και είναι... Ένα δάνειο που δεν εξυπηρετείται κάποια χρόνια. Η τράπεζα οφείλει να πάει να καταγγείλει το δάνειο μετά τις 90 μέρες και να πάει στο νομικό της τμήμα. Έχει ακολουθήσει, φαντάζομαι, αυτή την οδό, αυτό το δάνειο. Καλά, 90 μέρες τώρα είναι επιστημονική. Μιλάω τραπεζικός. Αν γινόταν αυτό από τις τράπεζες, δεν θα γίνει. Νομίζω έχει ακολουθεί η διαδικασία και έχει βγει και θα γινόταν και κάποιος πληστηριασμός. Αλλά... έτσι αλλιώς οι πληστηριασμοί εδώ και 1,5 χρόνο δεν γίνονται λόγω του... Καλά, δεν θα γίνει ποτέ πληστηριασμός. Της πανδημίας. Οπότε... καλά, μπορεί να γίνει και να το πάρει ο Μαρινάκης. Μην το λες, Ηρακλή, αυτό. Άλλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εγώ λέω και απλά ίσως δημιουργείται μια λανθασμένη ατμόσφαιρα, εντύπωση με τον τρόπο διατύπωσης. Αυτό, αν έχω κάνει λάθος, απολογούμε. Okay, φίλε. Ναι, μα δεν είναι θέμα διατύπωση. Αυτό δεν ήταν κάποιο σχόλιο. Ήταν ένα ρεπορτάζ συγκεκριμένο για την Τράπεζα Κρήτης. Είσαι λίγο καυστικός αντί του Ολυμπιακού, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, ενώ... είμαι, αλλά τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο. Μιλάμε για το συγκεκριμένο. Αυτό με την Τράπεζα Κρήτης ήταν ένα ρεπορτάζ βασισμένο σε δικαστικές αποφάσεις. Και το άλλο είναι, δεν ήταν δικό μου καταρχάς. Αυτό με το Καρεσκάκι είναι. Εγώ έχω ένα όνειρο ρεπορτάζ και πριν κλείσω τη γραμμή. Έχω ένα παιδάκι 3 ετών, αγοράκι. Θέλω πάρα πολύ να το πάρω. Να φοράει ένα κασκόλ του Ολυμπιακού και να έρθω στην Αγία Σοφιά να δω το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Θα μπορέσω. Τώρα φίλε μου, μακάρι να μπορέσεις. Τι να σου πω. Το έχουμε ζήσει αυτό.
το πράγμα, μακάρι να το ξαναζήσουμε. Δεν γίνεται. Βέβαια, τριών χρονών τώρα να πάρεις παιδί στο γήπεδο σε ντέρμπι, δεν γίνεται ούτε παλιά. Δεν το κάνω ούτε... Θα το ήθελα, σου λέω. Σε εκτός έδρας ντέρμπι κιόλας τριών χρονών. Να μεγαλώσει πρώτα ο Θεός, να είναι καλά το παιδάκι. Αλλά 10 χρονών, ξέρω εγώ, βλέπω να φτάνει έχουμε πάει. Και να μην μπορεί ακόμα όμως. Άμα καθαρίσεις με τη μάνα του και πάρεις από εκεί την άδεια, μετά τα λέει ίσως είναι πιο εύκολα. Θα τρώω ξύλο τρία χρόνια. Παιδιά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλό καλά, Σπαταλάκο. Πάμε. Χαίρετε. Καλώς τον Πάνο. Δεν λέει πάνω. Αρχικά σήμερα βλέπω είναι μέρα καλής θέλησης. Έρχονται οπότε κάτι μηνύματα τρομερά πάντως, τα έχετε δει, παιδιά. Δεν διαβάζονται, αλλά... Ναι, ναι, τα βλέπω, τα βλέπω. Πολύ δυνατά μηνύματα. Και πρέπει να είναι και ο Ακαρδίτσα αυτός που το στέλνει. Από όσο Καρδίτσα. Και αποθεώνται και τα παιδιά που στέλνουν για άγραφα χωρίς να έχουμε. Αυτό είναι... Κάνει σε... φοβερή δουλειά με το... Είναι σε καθημερινή... Με το τρέιλερ. Για... Έλα, Πάνο. Οπότε μια σκηνή μέρα καλή θέληση να πω και εγώ ένα μπράβο στον κύριο Κετσετζόγλου. Γιατί είπε πριν μια κουβέντα που δεν την έχει πει κανένας. Εγώ δέχομαι ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια πολύ περίεργη φάση, αλλά βγαίνουν από χθες φίλαθλοι της ΑΕΚ και λένε για την τραγικότητα του Παναθηναϊκού, ενώ το ποτήρι για μένα έχει δύο όψεις. Πόσο τραγική είναι μια ΑΕΚ, η οποία αυτό τον τραγικό Παναθηναϊκό... Και αυτό έχει υποθεί πάνω. Τον ισοφαρίζει. Ναι, από κόσμο όχι. Όχι τόσο πολύ. Κοίτα, καταρχάς όντως θες ήταν μια τραγική εικόνα του Παναθηναϊκού, έτσι. Ναι, αλλά τώρα να πηγαίνουμε στο άλλο άκρο και να λέμε ότι στεναχωριόμαστε για τον Παναθηναϊκό και μακάρι να γίνει... Δεν είπα αυτό, δεν είπα αυτό. Όταν και εμείς είμαστε... Καταρχάς ο Παναθηναϊκός φέτος, όπως έλεγα και σε ένα φίλο που μου έλεγε το πρωί, είναι ντροπή να μην νικάς τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός φέτος έχει νικήσει Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη. Η ΑΕΚ από όλους αυτούς έχει νικήσει τον Άρη. Οπότε, ξέρεις, είναι λίγο... Απ' την άκρη δεν είναι πραγματικά είναι. Και το περίεργο για μένα είναι... Τώρα, το παιχνίδι πραγματικά και εγώ δεν... Εγώ πιστεύω ότι του βγήκε τελείως λάθος του Μπόλωνη αυτό που είχε. Κάτι είχε στο μυαλό του. Το θέμα είναι ότι ο Μπόλωνη δεν μπορούσε όταν να το υπηρετήσει. Δεν και το νομίζω ότι και χθες είχε μια ένταση στο παιχνίδι που τα έκανε τα πράγματα ακόμη χειρότερα για τον Παναθηναϊκό. Στον τρόπο παιχνιδιού που επέλεξε, έτσι. Απλά εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να υπηρετήσει ένα σχέδιο το οποίο για να το υπηρετήσεις πρέπει από τη μέση και πίσω να έχεις πολύ μεγάλη ποιότητα. Δεν είναι σχέδιο αυτό, ρε Σιπάνο. Όχι, ρε Σιπάνο. Όντως, εγώ δεν συμφωνώ με τον Διονύση. Δεν είναι σχέδιο αυτό. Δεν είναι σχέδιο να κλείνεις την περιοχή σου. Σχέδιο είναι, ξέρεις τι, σε ένα τέτοιο παιχνίδι ιδίως όταν βλέπεις τώρα και φτάνει ο Σβάρνας στην περιοχή ή όποιος το περνάνε, δεν το λέω υποτιμητικά για το παιδί. Όταν φτάνει ο στόπερ του αντιπάλου στη μεγάλη περιοχή με την μπάλα στα πόδια, πάει να πει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Σχέδιο, αμυντικό σχέδιο είναι, οκ. Παίζω σφιχτά, παίζω αμυντικά. Και να σου πω και κάτι. Ποιο αμυντικό σχέδιο ήταν η ΑΕΚ έκανε 11 τελικές στο δεύτερο ημίχρονο. Τι σοέ αμυντικό σχέδιο είναι αυτό. Δεν ξέρω και εγώ δεν ξέρω. Παναθηναϊκός πήγε σε μια λογική. Άιντε Γιούργια, αυτού ξελευθερία να κρατήσουμε. Να είναι οι αμυντικοί μας στη σωστή θέση να απομακρύνουν. Αν βρεθεί κανένας μπροστά από καμιά σπόντα, μπασκε. Δεν είναι αυτό που λέω. Μα κοίτα, με σφιχτή άμυνα ο Παναθηναϊκός. Αν εξαιρέσει το παιχνίδι στο ΑΚΑ. Που ήταν και πολύ κακή εκείνη τη μέρα και το πήρε ρε παιδί μου παίζοντας ένα παιχνίδι στα ίσα που ναι. Ήταν καλύτερος και το πήρε. Και τα άλλα ντέρμπι που πήρε έπαιξε έτσι. Δηλαδή πρόσεχε πιο πολύ την άμυνα, αλλά πάντα είχε ένα μηχανισμό να κάνει επιθέσεις, να βγάζει επιθέσεις, να δημιουργεί ευκαιρίες. Και όχι ευκαιρίες. Σε τέτοιο βαθμό. Και, κοίτα, και με την ΑΕΚ Λεωφόρο πιστοχώρησε πολύ μετά τον γκολ. Πράγματι. Εδώ παρά ήταν όμως. Νομίζω το είπε. Το είπε ο Καρπετόπουλος. Με την άξιλο λεωφόρο τον κόλο Βέλεθ το έβαλε πότε ήταν, 60 κάτι, δεν θυμάμαι τώρα. 50 κάτι. Εδώ μιλάμε τώρα για οπισθοχώρηση ενός ημιχρόνου. Και οπισθοχώρηση κρατήστε θερμοπύλες να διώξουν. Όχι, στη λεωφόρο επειδή ήμουνα. Νομίζω είμαστε και μαζί. Δεν ήταν έτσι. Όχι, δεν ήταν. Τέτοια εικόνα. Όχι. Δηλαδή και με τον απλά Ολυμπιακό, έδωσε την μπάλα στην ΑΕΚ. Άλλο αυτό και άλλο να είσαι με τη μεγάλη σου περιοχή ένα ημίχρονο. Παρά ήταν. Νομίζω ότι ο Καρπετόπουλος που γενικά διαφωνώ σε πολλά πράγματα, αλλά έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που κέρδισε. Mm-hmm. Επειδή και εκείνο το παιχνίδι θα μπορούσε πολύ άνετα να έχει στραβώσει στο τέλος. Έχει βασιστεί σε αυτό το πράγμα και όλα τα παιχνίδια πάνε ακριβώς με αυτό το καλούπι. Ότι κλεινόμαστε εντελώς πίσω. Και Άγιος ο Θεός. Κοίτα, έχει πολλά παιχνίδια ο Παναθηναϊκός που κλείνεται, στο ξαναλέω. Πολλά. Αλλά όχι, αυτό που είδαμε χθες
Με την ναι, αυτό είναι, είναι πρωτόγνωρο. Άνευ πραγματικά. Ναι, είναι δηλαδή, πρωτόγνωρο. Εγώ, δεν έχει καμία σχέση με δεν το θυμάμαι. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός τη νίκη επί του Ολυμπιακού την πλήρωσε στο κύπελο. Ναι, μπορεί. Δηλαδή ο τρόπος που έπαιξε στο Αγρίνιο με τα Γιάννενα, ιδίως μετά το 0-1, ήταν τραγικός. Δηλαδή, και όχι, δεν έπαιξα χθες. Ήταν ναι, σαν, πώς να το πω, σαν να νόμιζε ότι τελείωσε το μάτς. Να πω και μια γρήγορη κουβέντα για τον μπάσκετ, αν το λαβαίνω. Ναι. Το που λέμε με εμένα προχωράει, άμα καταφέρει να κάνει το δεύτερο θαύμα αύριο, είμαστε κοντά. Για τη Ζενίτ λέω. Mm-hmm. Γιατί το είχα πει και στον Ηρακλή, νομίζω το είχα πει για τη Ζενίτ, ότι εγώ τη βλέπω ψηλά φέτος. Ναι, από καιρό το λέγες. Ναι. Εντάξει, έχετε και δικούς σας ανθρώπους εκεί πέρα. Και εγώ τη συμπαθώ τη Ζενίτ. Γιατί και τον Πασκουάλ τον συμπαθώ και τον κύριο Παπαδόπουλο. Καλά, εγώ συμπαθώ πολύ τον Πασκουάλ, αλλά θεωρώ ότι και η ομάδα είναι χτισμένη καλά. Ωραία ομάδα, πρόκειο. Ωραία ομάδα. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τα σημερινά είναι φυσιολογικά. Δεν έχει τραυματισμού τώρα, Έχει και άλλον τραυματισμό. Ναι, εντάξει, κοίτα, γενικά θα είναι πολύ δύσκολο το πράγμα. Δηλαδή και να γυρίσουν στη Ρωσία με ένα-ένα θα είναι πολύ δύσκολο το πράγμα. Δεν υπάρχει. Αν η Μπαρσελόνα μπορεί. Καταρχήν η Ζενίτ είναι την ομάδα που εκτός έδρας είναι πολύ καλύτερη από ό,τι είναι στην έδρα της. Και στη Regulars δηλαδή ήταν πολύ καλύτερη ομάδα εκτός έδρας από ό,τι ήταν έτσι. Εντός έχει κάνει πολύ μεγάλες τράβες. Και από εκεί πέρα βέβαια θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αν κάνει κανένα θαύμα η Zenit θα ανακατέψει όλο το Final Four. Γιατί ο ένας ημιτελικός θα είναι Zenit Μιλάνο. Εντάξει, δύσκολο. Αλλά... εντάξει, λέμε τώρα, αν γίνει. Και στην άλλη πλευρά θα είναι τα πυραυλοκίνητα, τα οποία, αν νομίζω, αν δεν με γελάει η μνήμη μου, αν η Real πάει και φάει πάλι καμιά εικοσάρα στο κεφάλι, που δεν είναι απίθανο για μένα, αν δεν παίξει ο Ταβάρες δεν είναι τίποτα απίθανο, πάει για ρεκόρ μέσου όρου διαφοράς. Δηλαδή θα χάσει σειρά με 20-25 πόντους διαφορά, το οποίο δεν ξέρω αν έχει ξανά συμβεί αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι λίγο οξύμορο για τη Real. Πάντως η ΕΦΕΣ είναι τρομερή ομάδα. Και έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. Και είναι, ναι, και είναι χρόνια η Ηρακλή τώρα, έτσι είναι τρίτη χρονιά. Μα και πέρυσι που... θα το έπαιρνε λογικά. Τώρα έχει ξεκινήσει στραβά τώρα. Όσοι παρακολουθούν ξέρουν ότι μπορεί όλο αυτό το πράγμα να είναι ένα μοντάρισμα το οποίο οι καλές ομάδες το αποκτούσαν πάντα στην πορεία. Δηλαδή οι ομάδες που κάνανε τις πορείες στο τέλος ήταν αυτές που ξεκινάγανε πιο διαφορετικά τη χρονιά και στο τέλος ήταν αυτές που πρέπει να είναι. Αν θυμηθούμε ποιοι έχουν πάρει το τρόπο και τα 10 τελευταία χρόνια να πάμε, οι 7 στις 10 ομάδες έχουν πάρει μπροστά από τις 10 τελευταίες αγωνιστικές. Και μετά, εγώ έτσι το βλέπω το πράγμα. Κοίτα, την πρώτη χρονιά αυτό, που είχε πάρει ο Ολυμπιακός ισχύει. Τη δεύτερη δεν το θυμάμαι πώς είχε ξεκινήσει μέσα στην Ευρωλίγκα. Αφού το είχε πάρει. Είχα πανεβάσματα. Είχε, στην αρχή ήταν καλός, νομίζω μετά είχε κάνει μια κοιλιά. Και... Η Φενέρ νομίζω ότι έχεις δίκιο όταν είχε κερδίσει εμάς το τελικό. Ότι στην πορεία πάτησε γκάζι. Ναι. Πάνω. Έπεσε. Έπεσε ο Πάνος. Περίεργο. Έπεσε. Πάνω. Ναι. Όχι. Ναι. Κάτι έπαθε η γραμμή. Ναι. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά. Καλά είμαστε. Έπεσε ο Πάνος, σηκώθηκε ο Πάτρογλος. Πού είσαι, Πάνος. Πάτρογλε, πού είσαι εσύ, αγόρι μου. Σε χάσαμε. Είπαμε, κάνουμε μερικά διαλύματα για να μην γκρινιάζουν οι περισσότεροι ότι παίρνουμε οι ίδιοι και οι ίδιοι. Όχι, εντάξει, εσύ τώρα είσαι... Εκτός αν είσαι ένα αδιούχος, σου είχαμε δώσει άδεια και δεν το θυμόμαστε. Μου είχε δώσει δεκαήμερη άδεια ο Αχιλλέας, οπότε έπρεπε να υπακούσως νεότερος. Αστειεύομαι. Και έτσι εμείς οι αεξίδες θέλουμε ακόμα πιο καυστικό, όχι μόνο όμως με τον Ολυμπιακό, με οποιονδήποτε πάει να αδικήσει την ομάδα. Όπως έλεγε και ο Μάκης, με αυτούς που προσπαθούν να αδικήσουν την ΑΕΚ, πώς το είχε πει, δεν το θυμάμαι, είχε πει μια φοβερή ατάκα. Πάνω σε αυτό, αφού ανοίγει μια τέτοια κουβέντα, εγώ έχω να σου δώσω πολλά έψημα, γιατί κατάφερες τα τελευταία χρόνια να στήσεις μια δική σου αυτοκρατορία. Και δική μας βασικά. Το λέω χαριτολογώντας, αλλά έχει και δώσει αλήθεια. Εννοώ με την έννοια ότι έχεις κάνει πολύ καλή δουλειά με το site και όλη η Ελλάδα το παρακολουθεί, ακόμα και οπαδοί άλλων ομάδων από ό,τι μαθαίνω. Οπότε αυτό είναι μια δική σου προσωπική κατάσταση. Ιδίως όντως που χάνουμε συνέχεια μπαίνουν πολλοί οπαδοί άλλων ομάδων. Μια δική σου
έχουν κατάκτηση και για πολλούς που λένε ότι ο Κέτσε είναι μόδα, δεν είναι καθόλου μόδα, ήρθε για να μείνει και είναι και πολλά χρόνια. Έτσι, και... αυτά είναι. Δεν θα μας πολύ και θα υποσυμπλοκώ τα γένια από την ευθύμα, ξεκινάω δυναμικά. Από εκεί και πέρα, εγώ θα πατήσω και λίγο με χιούμορ στον φιλάθρο του Ολυμπιακού που είπε κάτι πολύ ωραίο που μάγκηξε, να πάρει το παιδάκι του και να έρθει. Κάτι τέτοιο Ολυμπιακοί εμένα μου αρέσουν πολύ, όπως μου αρέσει και ο Αντίπας. Εγώ θα του πω ένα άλλο μυστικό. Ο πιο ανώδυνος τρόπος να φέρει το παιδάκι του στην Αγία Σοφιά για να το δει, να το δείσουμε προσωρινά με ένα κασκόλ της ΑΕΚ και εκεί δεν θα συμβεί τίποτα. Κοίτα τώρα, αυτά δεν, δεν μπορώ να συμβούν πια. Εκεί δεν θα ανοίξει το δούνι. Εντάξει, καταλαβαίνω πως όλες, αλλά δεν μπορούν να γίνουν πια, παιδιά. Κι όμως, ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Εμείς οι πιο παλιοί που έχουμε περάσει έτσι διάφορες καταστάσεις και έχουμε δει τα ματάκια μας πολλά. Ναι, εντάξει, και να πούμε βέβαια ότι και παλιά τουλάχιστον για όσα πρόλαβα εγώ, έτσι από δεκαετία 80. Εντάξει, δεν ήταν τώρα και τόσο, ξέρεις. Τι. Πώς να πω ρε παιδί μου, ήταν και τόσο άγρια, τα πράγματα, τόσο ειρηνικά και τόσο τέτοιο, αλλά σίγουρα δεν είχε υπήρχε καμία σχέση με το... Όχι, δεν εξαιρέσεις μια μικρή περίοδο. Όχι ρε παιδιά, υπήρχαν... Στο ΆΚΑ πάντως δηλαδή... Στο ΆΚΑ. Ειδικά. Όποτε παίζαμε στο ΆΚΑ, πηγαίναμε περπατώντας δίπλα Ολυμπιακή, δίπλα Παναθηναϊκή. Ισχύει, όπως υπήρχαν και θύρες που πολλές φορές έβρισκε σε εισιτήριο και μπορεί να πετύχει μέσα. Βεβαίως, μεικτές θύρες υπήρχαν. Ναι. Υπήρχαν μεικτές θύρες. Εγώ προσωπικά, Κώστα, έχω και δεν υπήρχε και χώρισμα. Εγώ ρε παιδιά είχα πάει σε ένα τελικό, όχι ΑΕΚ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τον Κοσκοτά τότε το 2-2 στα πέναλτι που το πήρε ο Παναθηναϊκός. Δεν είχε χώρισμα τότε. Παρά το γεγονός ήταν πολύ, υπήρχε πολύ ένταση. Υπήρχε, μιλάμε τώρα για απίστευτος φανατισμός. Ναι, βέβαια απ' έξω είχε πέσει. Δεν το ξέρω. Ναι, εντάξει, τα του γινόντουσαν πάντα ρε παιδί μου. Αλλά άλλο ήθελα να πω. Δεν υπήρχε νεκρή ζώνη καθόλου. Δηλαδή μιλάμε τώρα για 40.000 κάθε ομάδα κόσμο. Και πρέπει να είχαν αφήσει μια σειρά αστυνομικού. Δεν υπήρχε τίποτα. Την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα. Και μεγάλη Τετάρτη με τον Πάκα από ό,τι μου θύμισε τότε. Ήταν η δεκαετία που άφησε. Αχ, Παναγιά μου, τι έχουν δει τα ματάκια μας. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι. Εντάξει, το 90 αρχίσανε οι νεκρές ζώνες. Υπήρχαν. Εγώ λέω τώρα για αυτό το συγκεκριμένο. Εγώ, α πούμε, στο πρώτο ημίχρονο, επειδή τότε είχαμε πάει έτσι με ένα φίλο εκεί που πηγαίναμε σε πολλά παιχνίδια και τον άλλον. Και είχαμε μπει τσάμπα και είχαμε μπει στο πρώτο ημίχρονο στους Ολυμπιακούς και φύγαμε. Πρώτον, γιατί ήμασταν οι μόνοι που δεν φωνάζαμε. Και μας κοιτάζαν περίεργα. Και από το συνοστισμό, ρε παιδί μου. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί, παρότι ήταν το γήπεδο μισό-μισό, ήταν. Δεν ξέρω. Ήταν πολύ περισσότεροι. Δεν τα πήγαμε πέρα στους Παναθηναϊκούς, πιο κυριλέ πράγματα, πιο έτσι, αυτά. Θα πρέπει όμως κάποια στιγμή να αποτιστεί αυτό το δεντράκι του. Να πάρει. Εγώ, α πούμε, για παράδειγμα, πέρσι που είχε κατέβει ένας δικός μας. Πώς να το πω αυτό, στην επέτειο της μαύρης θύρας 7 που είχε γίνει παλιά και ναι. Είχε πάει με το παιδάκι της Μακασκόλ της Άγκης. Δύο παιδιά. Ναι, δύο ήτανε, ναι. Εγώ το γούσταρα πολύ και είδα ότι και οι Ολυμπιακοί το σεβάστηκαν και αυτό μου άρεσε. Καλά, αυτό εννοείται. Δεν εννοείται τίποτα στη χώρα που ζούμε, παιδιά. Ναι, σωστό, δεν έχεις άδικο. Απ' την άλλη, θα ήθελα να ρωτήσω, Κώστα, για το γήπεδο. Υπάρχει γοργός ρυθμός στα έργα ή κάπου έχουν κοπάσει τελευταία? Κανονικός ρυθμός υπάρχει. Κανονικός. Δεν κανονικός. Υπάρχει έτσι μια φούντωση, ξέρω εγώ, άντε να τελειώσουμε. Υπάρχει ένα ρελαντί. Ο ρυθμός που υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα ρελαντί, ρε φίλε. Αυτά είναι βάση προγράμματος πάνε. Ναι. Και κλείνοντας, εγώ θα πω, μιας που έξισα και έτσι λίγο μνήμες παλιές, θα πω ότι αυτό που πήγε να γίνει δική μου άποψη με τη Super League στο ποδόσφαιρο και αυτά, νομίζω ότι θα ήταν καθαρά δολοφονικό. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να στερήσει, και ρατσιστικό ήταν αυτό, δεν έχει κανένα δικαίωμα να στερήσει το όνειρο σε κανέναν. Δηλαδή, μια ομάδα ας πούμε σαν τη δικιά μας, έτσι, που κάνει ένα καινούργιο γήπεδο, Κώστα, δεν έχει κανένα το δικαίωμα να τη στερήσει το όνειρο, να ονειρεύεται. Δηλαδή, από κανένα δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει. Ναι, και λέω και για εμάς, δηλαδή και για όλες τις ομάδες. Δεν έχει κανένα, ας πούμε, για παράδειγμα, να στερήσει από τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο να φτάσει εκεί που έφτασε. Είναι σαν να του πούνε, όχι, εσύ σαν την Ελλάδα, ναι, εντάξει, άστο, δεν ξέρεις μπάσκετ, θα πια έχουμε τους δικούς μας εδώ, θα παίζουμε μεταξύ μας. Θέλω να πω ότι αυτό είναι για μένα ρατσισμός. Όπως είναι και στην πολιτική, έτσι. Δηλαδή, εγώ γουστάρω τους πολιτικούς που έχουν βγει, που δεν έχουν βγει από τζάκι, ας πούμε, που δεν έχουν βάρει όνομα και αγωνίζονται και φτάνουν ψηλά. Όπως και γενικά σε όλους τους τομείς της ζωής μας, νομίζω ότι το όνειρο πρέπει να μείνει ζωντανό. Αυτά παιδες. Χάρηκα που σας άκουσα και τους τρεις και θα τα ξαναπούμε. Τελευταίο 25 λεπτό πάνω κάτω, 2-10-95-79-283-45. Εξαιρετικό κομμάτι να ξέρεις, κουλασέ και ρωτός. Ωραίο, όντως. Χαίρετε.
Καλημέρα, παιδιά. Ναι, Βασίλη. Έλα, ρε, Βασίλη. Πέσανε 5 γραμμές, έπιασα και εγώ, θα βγαίνα παραπέντε ή καθόλου. Καλημέρα, Διονύση, Ηρακλή, Κώστα. Κώστα, εσύ το πες, θέλουν στα άγραφα μηνύματα ενώ δεν υπάρχει. Όχι στα άγραφα, εδώ, Βασίλη μου. Ποιος είναι η ηχοληψία, ακούγεται. Ο Τάκης. Ο Τάκης, γεια σου Τάκαρε. Ρε Τάκαρε, καλύτερα να δίνω σε σένα, πλάκα σου κάνω. Έλα, πάμε. Καρχήν, Διονύση, δεν θέλω να μιλήσω για τον Παθναϊκό, επίτρεψέ μου. Μίλησα, αλλά μαθηματικές πιθανότητες μου είπε υπάρχουν ο Νερατζιάς, αυτό καταλάβει, ο Βαγ. Ποιο? Ο Βαγγέλης μου είπε υπάρχουν, εγώ κατάλαβα, μαθηματικές πιθανότητες. Ναι. Θα απαντήσω σε ένα φίλο ακροατή, φίλο μου, τι μου γράφει, να αλλάξουμε θέμα έτσι, να κάνουμε λίγο χαβαλέ. Τι μου γράφει, τώρα το ανοίγω. Είδε στα βίντεο της NASA, ξέρεις εσύ αυτά για τα F-35 που κυνηγούσαν τα ερβετά. Βασίλη, με θυμίζει. Ναι, άσχετο. Όχι. Τι λες. Τα νωρίς οπουρές. Προφανώς εννοεί ο φίλος στα F-35 που έχουν κάμερα, είναι σαν τα αστυνομικά αυτά τα αυτοκίνητα που έχουν κάμερα πάνω και γράφουνε. Τα F-35 που θέλει να πάρει η Τουρκία π.χ. έχουν πάνω κάμερα. Τα F-35 πάνε, είναι πέμπτης γενιάς, έκτης. Ωραία. Γράφουν, μπορεί να γράψουν άτια ρε παιδί μου, τα λεγόμενα UFO. Ναι. Που βγήκε το Πεντάγωνο και είπε, Διονύση, Κώστα, Ηρακλή, ότι υπάρχουν το Πεντάγωνο, το παιδί, το πεινάσα. Ναι. Το Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε ότι ναι, υπάρχουν υπτάμενα αντικείμενα που δεν μπορούμε να τα φτάσουμε τεχνολογικά. Ήταν στρογγυλό το άλλο το άτια. Και πετούσε, ήταν στρογγυλό. Τώρα πώς πετάει ένα στρογγυλό αντικείμενο, μπορεί να είναι ντρόουν. Αλλά στα 35.000 πόδια δεν πετάνε ντρόουν. Ναι. Ο προηγούμενος φίλος ερώτησε για το γήπεδο της Αγίας Σοφίας. Τι κάνεις τώρα, briefing το έλεγχο σε όλους τι είπαν και... Όχι, γιατί να ρωτήσω εγώ για το Βοτανικό, τι γίνεται. Α. Γιατί από Σεπτέμβρη, ποιο Σεπτέμβρη, εδώ, δηλαδή ο Ιούνιος, ο Ιούλιος, ο Αύγουστος που είναι και ζέστη, δεν θα μπει κάτι μέσα, δεν θα υπάρχουν εξελίξεις. Δηλαδή θα τους πετάξουμε αυτούς τους 3 μήνες. Βασίλη μου, το Σεπτέμβρη θα γίνει. Κάτσε, έχουμε κάποια βήματα να προχωρήσουμε, το έχω ξαναπεί. Να προχωρήσει και η Γενική Συνέλευση και το Σεπτέμβρη πάμε για δημοπράτηση. Αυτά είναι τα βήματα στο γήπεδο. Δεν νομίζω να βρούνε Διονύση κανένα άγαλμα. Τι άγαλμα να βρούνε. Και πούνε μετά είναι αρχαιολογικός χώρος. Βασίλη. Ναι. Αυτά που σου έχω πει. Άστα τα άγαλματα τώρα για την εταιρεία. Εντάξει, θα κρατάω. Να μιλήσουμε. Το ξέρετε ότι πέταξε το ελικοπτεράκι της NASA στον Άρη. Drone της NASA στον Άρη. Αν μας πω ότι μου έχουν στείλει στη δημοσία μας. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Να το ρωτήσεις, φίλε. Εσύ ρώτησε τον. Στα αγγλικά κάπως λέγεται. Εσένα σε έχει γίνει τόσες μέρες αυτό που όπου θα γυρίσει στη γη το ελικοπτεράκι. Και να σας πω μια είδηση. Ρίξαν οξυγόνο στον Άρη να δουν τι θα γίνει. Πάντως ρίξαν οξυγόνο στον Άρη. Και άλλο πράγμα. Ξέρετε, το έβγαλε σήμερα η Google News. Γεια, ουίσκι ρίξανε. Σύμφωνα με δημοσίευμα, να ξέρεις. Ναι. Και ρωτάνε, οι επιστήμονες σκοπεύουν να στείλουν σπέρμα στο φεγγάρι. Τι να στείλουνε? Στο φεγγάρι. Ναι, ναι. Ή στον Άρη. Στο φεγγάρι. Πού? Στον Άρη. Στο φεγγάρι. Στον Άρη, ρε παιδιά. Στο φεγγάρι, παιδί μου, το έχει το δημοσίευμα. Α, εδώ. Στο φεγγάρι, στο εδώ, σελήνη. Ναι. Εδώ δεν ναι, τι. Τι να στείλουνε? Σπέρμα. Σπέρμα. Ναι, ναι. Τώρα με τρολάρεις, έτσι. Δεν ξέρω, δεν στείλες. Δεν έχει βρεθεί άνθρωπος που θα σε τρολάρει.
Γιατί έχω ακούσει διάφορα και εγώ ξέρω πολλά, δηλαδή να σας έχω πει το 40% το 30% από αυτά που ξέρω, γιατί τα υπόλοιπα δεν είναι διασταυρωμένα. Και τώρα λέγανε για τους ρέξους δεινόσαυρους, αυτό και κλείνω, να μιλήσει κάποιος άλλος, ότι υπήρχαν τόσα εκατομμύρια παλιά, στα αρχαία χρόνια, στα πανάρχια, πριν ένα δισεκατομμύρια χρόνια μιλάμε τώρα. Ήτανε πολλοί, δεν ήταν ένα, δύο, τρεις, πέντε, δέκα, εκατό, διακόσι. Ήταν δισεκατομμύρια. Και μετά έπεσε ο Κομίτης και τους σκότωσε. Εγώ έτσι διάβασα, δεν το άνοιξα το αρχείο, τι με ενδιαφέρουν οι δεινόσαυροι. Απλώς διάβασα και ένα άλλο, αυτό και κλείνω, ότι βρήκαν κλόνο της γης εδώ κοντά. Σαν πείραμα. Και έχουν βρει και άλλα πολλά, γιατί η τεχνολογία προχωράει κατά πολλάκις. Έχουμε φοβερή τεχνολογία. Εντάξει. Ξέρετε τους πύραυλους της X-Space που προσγειώνονται κάθετα. Ναι. Για να τους ξαναχρησιμοποιήσουν, μην χαλάνε χρήματα και ξαναφτιάχνουν από την αρχή. Απογειώνουν, λέω, τους προσγειώνουν κάθετα για να τους ξαναχρησιμοποιήσουν, μην χαλάνε χρήματα. Ναι. Γιατί ο χρόνος είναι χρήμα και το χρήμα... Στην ουσία λαγκωστή. Αυτή η πύραυλη στοιχίζουν σε εκατομμύρια. Έτσι, ναι. Κρίμα στην Τουρκία που δεν θα πάρει τα F-35 και σε μερικές μέρες θα αναγνωρίσει η ΗΠΑ τη γενοκτονία των Αρμενίων. Έχω καλά νέα. Και μετά τις 3 του μηνός θα πάει 11 η ώρα το lockdown. Εντάξει, Βασίλη, πραγματικά η ενημέρωσή σου ήταν ισοπεδωτική, ναι, γιατί πρέπει να κλείσω. Λοιπόν, 11 του μηνός που είναι η γενοκτονία των Αρμενίων, οι ΗΠΑ θα με την αναγνωρίσουν. Και μετά τις 3 του μηνός 10 θα πάει το lockdown από 9 η ώρα 11. Για να λειτουργούν και τα εστιατόρια, τα εξωτερικά. Ο μπακαλιάρος που κόλλαγε, κάπου άκουσα ένα μπακαλιάρο. Την Κυριακή ρωτάω τον Βασίλη αν τρώνε μπακαλιάρο. Ναι, έτσι μου είπε η μάνα μου. Τρώνε μπακαλιάρο με σκορδαλιά. Τώρα αν φάγω μπακαλιάρο δεν ξέρω, εγώ μπορώ να φάω δύο πιτόγυρα. Εντάξει. Ωραία, εντάξει, πολύ ωραία. Ευχαριστώ παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα, για το lockdown. Ελπίζω... το εμβόλιο της Pfizer και κλείνω 3 δευτερόλεπτα. Εγώ δεν θα το κάνω το εμβόλιο γιατί υπάρχουν θρομβώσεις και σε αυτό. Άστα ρε Βασίλη μου αυτό. Λέει ανοίγει πλατφόρμα 30 με 37. Σιγά μην το κάνω. Εντάξει, εγώ Βασίλη. Έχω αντισώματα. Προτιμώ να κάνω τα αντισώματα. Εντάξει Βασίλη. Καλά να μόλις σε δύο κορονοϊός θα φύγει τρέχοντας. Γεια σου, όχι, θα το κάνω, αλλά είναι πιστοποιημένο. Έγινε Βασίλη. Γιατί λένε για AstraZeneca. Βασίλη, καλό βράδυ. Γεια χαρά, καλή συνέχεια. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Γεια σας, παιδιά. Να πάρουμε μια ανάσα. Γεια σας. Γεια σου, φίλε. Γεια σου, φίλε. Ναι, ναι. Καλησέα, Δημήτρη. Γεια σου, ρε Δημήτρη. Τι έγινε, ρε αυτοκράτορα, κύριε Τζόγλου. Μια αυτοκρατορία έχουμε φτιάξει. Ένα. Στην Ελλάδα και όχι μόνο, Έτσι, έτσι, ρε φίλε. Είσαι πιστοποιημένος. Έκανες εμβόλιο. Από το στόμα μου το πήρες, τώρα επειδή με όλα τα λεφτά ο Βασιλάκης, έτσι, εγώ δηλαδή άμα δεν έχει Βασίλη, ρε παιδί μου, είναι όχι μόνο χάνει η λέξη απρόβλητος, με το Βασίλη χάνει το νόημά της, δηλαδή καταρρυπάς, πώς πάει από το... Είναι όλα τα λεφτά, δεν υπάρχει άλλη έκφραση, είναι φοβερός. Όπως και ο Οικονομάκος τελικά έχουμε εδώ στην παρέα, ρε φίλε. Α, και τώρα που λέω παρέα, παιδιά, μην το ξεχάσω, και Κωστή προς εσένα κυρίως. Ρε φίλε, αυτός ο Μιχάλης από το Αίγιο, ο φίλος, ήταν σχεδόν, αν όχι καθημερινός, δεν ξέρω, επειδή βρήκα την ευκαιρία που είπες για τον Πάτροκλο. Σωστό, αν μας ακούει ας πάρει ένα τηλέφωνο να δούμε. Ναι, ναι, ο Μιχαλιός, ο οποίος το θυμάμαι πάντα, ήταν όταν ήταν μάχημος, τώρα έχει να είναι καλά το παιδί. Ερχόταν συχνά, δηλαδή ακούγαμε την Κυριακή. Συνέχεια, ακούγαμε το αυτοκίνητο. Γυρίζω για Αίγιο, σε Αίγιο, ναι, κτλ. Λοιπόν, θέλω να σου πω Κώστα. Και ήθελα από προχθές αλλά μεταγωνιστικά. Ρε φίλε, σίγουρα δεν υπάρχει και θέλω να το πω προς ενωσίτες που δεν έχουν πάρει το δικέφαλο. Είδες το κομμάτι του στράτου Σεφτελή, το ΑΕΚ, ναι. Το κομμάτι του? Του στράτου Σεφτελή,
στον τελευταίο δικέφαλο ΑΕΚ είναι, είναι ο τίτλος. Το διάβασα. Mm-hmm. Απίστευτο, φίλε. Δηλαδή, εντάξει, έχουν γράψει πολύ για την ΑΕΚΑΡΑ, τι είναι και τα λοιπά, αλλά δεν ξέρω, εμένα μ' άγγιξε πολύ. Δηλαδή, ο Στράτος είναι παλιός και τα λοιπά, αλλά να εντάξει, ρε παιδί μου, να χάσω κάτι από τα άλλα που θα λάβω. Να πω μόνο δύο σειρές που έχω επιλέξει, όχι όλα, γιατί είναι μεγάλο. Έτσι προς να τα ακούσουν κάποιοι συνεννοσίτες. Δύο-τρεις σειρές. Επιτρέπετε λίγο. Για... Ναι, ναι. Λοιπόν, ΑΕΚ είναι. Τρία γράμματα, δύο κεφάλια, κίτρινο και μαύρο. Προσφυγιά, δάκρυα, καταστροφή, αίμα, μα και ελπίδα. Δουλειά, δημιουργία, αξιοπρέπεια και αξίες. Οικογένεια, ΑΕΚ. Έχει κάτι άλλο. Αλήθεια, τι είναι τελικά η ΑΕΚ? Κρίσιμο ερώτημα, διαχρονικό, που έρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που η ζωή την πηγαίνει στα κάτω. Κάθε φορά που πέφτει και καλείται να κάνει αυτό που διαχρονικά ξέρει ιδανικά. Να σηκώνεται. Είναι μέσα στο DNA αυτού του οργανισμού. Να ξαναγεννιέται μέσα από καταστροφές, να μεγαλουργεί μετά από τραγωδίες. Είναι προσφυγικό σωματείο, μη μας διαφεύγει. Είναι το προσφυγικό σωματείο. ΑΕΚ είναι λειτουργία στην Αγία Σοφία, ένας ακάτιστος ύμνος. Ένα τραγούδι μπερδεμένο με την άβρα του Βοσπόρου. Να σε ταξιδεύει από το πέρα μέχρι τα Πριγκυπώνησα. Να σε συνοδεύουν οι μυρωδιές όλων των μπαχαριών. Σε μπακάλικα ρομιών, το γλυκάνι σου που σε μεθά. Είναι η γεύση της γιαγιάς. Τα γιαπράκια, γιους λεμέδες, το ημάμ, ανθόνερο και κανέλα. ΑΕΚ είναι ένα ταξίδι προς το όνειρο, ακόμη και προς τη λύτρωση. Τη διαφυγή και τη σωτηρία. Αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι, ρε φίλε. Ρε φίλε, σε συνεπέρνει. Και κλείνω με αυτό που το έχω υπογραμμίσει, το μόνο που έχω υπογραμμίσει. Λέει κάτι. ΑΕΚ είναι το μελωδικό παράπονο του Καζατζίδη, μα και η σκοπτική διάθεση του Χριστάκη. Η μορφή σαν αρχαία τραγωδού της Μπέλου. Και τελειώνει, η ΑΕΚ είναι καταδικασμένη. Τώρα όλα πια δείχνουν ότι τα δύσκολα είναι πίσω. Όλο και πιο έντονα μορφοποιείται η βεβαιότητα πως η Ένωση θα γιορτάσει τα 100 χρόνια της πριγκίπισσα όπως της αξίζει. Εγγύηση για το μέλλον είναι ο άρρηκτος δεσμός της με τις ρίζες της, με το DNA της. Κάθε φορά που πήγε να λοξοδρομήσει, ήρθε κατάματα με την καταστροφή. Η ΑΕΚ είναι καταδικασμένη να πορεύεται με το δίκαιο και τις αξίες. Το άλλο παιχνίδι δεν το ξέρει. Παίζει σε ξένο γήπεδο εκτός έδρας. Είναι φοβερό, όλο δεν ξέρω, οι φίλοι που έχουν πάρει τον, φαντάζομαι θα το έχουν δει, αλλά επειδή είδα και κάποιους, ξέρεις, είναι και μεγάλη ύλη του δικέφαλου. Βέβαια ο δικέφαλος είναι για να τον ξεκοκαλίζεις και μετά τρομερή, εμένα δεν ξέρω, δηλαδή με άγγιξε πάρα πολύ. Ας πούμε, πολλοί έχουν πει ρε παιδί μου για την ΑΕΚ, όλοι έχω και φίλους με ποίηματα κτλ. Τέλος πάντων, ο δικέφαλος είναι μια, εμείς οι παλιοί δηλαδή που μεγαλώσαμε το Σάββατο με Φρίξο, Κόνστα κτλ. Κώστα νομίζω είναι δυνατός, πολύ δυνατός και μακάρι να βοηθήσουν. Όντως νομίζω είναι καλό, όχι επειδή είμαστε εκεί, αλλά έχει, πραγματικά έχει, είναι... Είστε όλοι μέσα, γράφετε, ρε παιδί μου, ακούς διάφορες απόψεις και πραγματικά εγώ δεν την περίμενα τόσο καλή την έκδοση. Όταν... Να σου πω την αλήθεια, ούτε και εγώ. Πραγματικά έτσι τόσο... Και είναι πολύ τέτοιο, πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό. Ρε φίλε, ο Βασίλης ο Σαμπράκος που ήταν στον Ενωσίτη και τα λοιπά, έχει... δεν κάνει ρεπορτάζ, ξανά έτσι, τηλεόραση μόνο είναι τώρα. Και στο τέλος είναι, όχι, ναι, δεν κάνει κάποιο. Λοιπόν, και κλείνω με ένα αγωνιστικό για το λέμε για τον Παναθηναϊκό, χθες, παιδιά. Κώστα θα το θυμάσαι σίγουρα αυτό. Το 3-1 στο κύπελο, διπλό δύο παιχνίδια, το πρώτο Φιλαδέλφια, που μειώσαν με τον Αλεξούδη στο 3-0. Τροβερό παιχνίδι. Κατά καλύτερα παιχνίδι. Ήταν πραγματικά, δεν θέλω να πειράξω το γράμμα. 2-2 ρεβάνς. Αντί για 7-1 ήταν. Ναι, ήταν, και εγώ το θυμάμαι απόγευμα. Καλύτερα που έχω δει τη ΣΑΕΚ μέσα στο γήπεδο πραγματικά και έχω δει πάρα φίλε, πολλά. Καταιγιστική, καταιγιστική, αλλά είχε και ευκαιρίες. Έπιανε ο Βάντσεκ εκείνη τη μέρα με κοστή. Είχε βάλει μέσα φοβερό γκολ και τσπάγια τότε. Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Τρομερός ο Βάντσεκ, όπως το είπες, τρομερός ο Βάντσεκ. Ρε παιδιά, είχε πιάσει στην εστία εκεί προς συσκευαστή. Ναι, δηλαδή ο άνθρωπος της κάλτσες του κινήματος. Αφού σου λέω το σκορ, λέγανε πάντα. Και ξέρεις ποιο άλλο παιχνίδι ήταν καλός. Στο 2-1 με τον κόλ του Νικολαίδη. Ναι, με τον Ντέμι. Είχε βγάλει και εκεί πολλά. Παρά το γεγονός ότι εκεί ο Βάντσεκ ήταν στα ψιλοτελειώματα. Δηλαδή είχαν αρχίσει τα προβλήματά του. Μπράβο, μπράβο, σωστό. Ήταν από τα τελευταία του καλά παιχνίδια. Ναι, μεγάλα αλλά εκείνο το μάτι ήταν φοβερό. Μα σου λέω το σκόρ ήταν τιμητικό. Αφού άφηνε. Εντάξει, είχε ομαδάρα. Τρομερό τερματοφύλακα. Τρομερό τερματοφύλακα. Ο Βάντσικ στα καλά του. Δηλαδή στι καλέ του βραδιέ. Ναι, έκλεινε την αιστεία. Έκλεινε την αιστεία. Δεν είναι. Ο τύπος, θυμάμαι. Καλά, κάνει πολλά μάτ. Ένα μάτ ευρωπαϊκό θυμάμαι που πραγματικά αυτό που λέμε κατεβάζει ρολά ήταν αν θυμάστε στον Ντασάντα με την Πόρτο. Έβγαζε. Μπράβο, ναι. Μαγική εικόνα το σκορ εκεί. Μαγική εικόνα. Ανίκητος. Και τώρα που θυμάμαι. Και με 10 παίχτες ο Παναθηναϊκός. Με 10, ναι. Στη Ρεβάνς, είμαστε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στα εκδοτήρια του ΆΚΑ. Το Αγίου Βαλεντίνου, ναι.
Όσοι αργήσανε, χάσανε τα γκολ. Εγώ τα χάσα και τα δύο. Ακούσανε για τον γκολ, είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, αλλιώς φωνάει την ευκαιρία. Μιλάμε, τι έγινε ρε παιδιά, λέμε. Και επειδή από τη μεριά του είχαμε δύο, μπήκαμε μέσα, τρομερό παιχνίδι, με διαιτητή ένα βέλιο από την Τζάνθη, μου είχε μείνει, είχε πει ως τέλειος ο Μανολάς. Μετά σε ένα, αν θυμάσαι, είχε ανοίξει το καφέ για εκεί πάνω, εκεί ήταν εκείνη την περίοδο. Και λέει, ρε παιδιά, τους διαιτητές τους καταλαβαίνεις από το δεύτερο λεπτό, θυμάμαι, το είχε πει, έτσι ο τραπέζι, καθόμαστε εκεί στο μαγαζί του. Την ίδια μέρα, την επόμενη, λέει, τον θεωρώ από τους χειρότερους, έκανε τα πάντα, ήταν υπερηχητική εκείνη η άκρα, δεν παίζονταν. 0-2 στο 8. Ναι, 2-2 ήρθε. 2-2 και ο Παναθηναϊκός είναι αυτός, έτσι. Ναι, δυνατός. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, το πρώτο παιχνίδι μου έχει μείνει, ρε παιδιά. Δηλαδή, για 6-1, για 6-1 ήταν. Να σε καλά. Και με 300 μια χρονιά, Κώστα, που λέμε για Βάντζη. Το 1-1, λέ, το Καρεσκάκι. Στο ρε φίλε, με το ελληνικό κόπο, Βαναγία, τι ήταν αυτό το πράγμα. Με ένα κεραυνό από κοντό Αλεξανδρίσιο φαρίσαμε. Με την ναι, εκείνη τη μέρα θα μπορούσε να τον πάρει και η Μπάγκεν που λέω λόγο. Το θυμάσαι, Κώστα, ανήκει. Πώς δεν το θυμάμαι, αφού στο παππού μου πεις ποιο ήταν. Δεν έχω ξαναδεί τερματοφύλακα, αλλά λες, δεν τρώει γκολ, ρε παιδί μου. Δεν τρώει γκολ, δεν γίνεται. Έγινε, φίλε μου. Να σε καλά. Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια. Γενικώς, πάντως, πρωτού πάμε στον επόμενο, ΑΕΚ Παναθηναϊκός στο κύπελο, έχουν γίνει ματσάρες. Από τα πιο παλιά μέχρι το γκολ του. Ποιο ήταν, ο Μίτσελ. Μα ακόμη μια, ένα, στον ημιτελικό που μετά νικήσατε τον Ολυμπιακό 4-0 στο τελικό το, η ΑΕΚ ήταν αποδεκατισμένη πολύ χειρότερη ομάδα του Παναθηναϊκού και παρόλα αυτά έγινε τέτοιο, δηλαδή 2-2 το ένα μάτς, 2-1 το δεύτερο. Έχουν γίνει μάτς που έχουν γραφτεί στην ιστορία. Το 3-3 ο τελικός. Ναι, 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 πολλά, ναι. πολλά. Εντάξει, πάντως το θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος τελικός ήταν το Ολυμπιακός ΑΕΚ, αυτό με τα πέναλτι. Αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο είναι. Το 4-4. Το 4-4 και το 3-3. Αυτοί οι δύο τελικοί είναι. Είχε τρομερό σασπένς, τρομερά συναισθήματα. Ναι. Ναι. Αυτοί οι δύο. Είναι πιθανότατα επειδή εντάξει ήταν και 4-4 του Ολυμπιακού με τη ΑΕΚ να είναι ο πιο. Και πολλά πέναλτι. Και ο άλλος ήταν, δηλαδή είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός 2-0. Το γύρισε η ΑΕΚ, σοφάρισε ο Παναθηναϊκός, δοκάρια μετά ο Παναθηναϊκός. Που σαν πιτσιρίκι τότε. Ναι, που έφυγα, δεν σου έχω πει, που έφυγα από το σπίτι στο. Να πάμε σε μια επίσκεψη στα γρήγορα στο 2-0 του Παναθηναϊκού και γυρίζω πίσω σπίτι και βλέπω ένα φίλο ΑΕΚΤΖΙ με το μηχανάκι με τη σημαία τσάικ να κορνάρει στους δρόμους. Τι έγινε, λέω. Τι έχασα. Τρελάθηκε. Τι ρίκασε μου. Μπαίνω μέσα 2-3 ΑΕΚ. Τι πατέρα έβριζα τον πατέρα που με πήγε, του λέω. Έλα, λοιπόν, για πάμε. Χαίρετε. Χαίρετε. Δεν τον ακούμε το φίλο. Χαίρετε. Έλα, παιδιά. Ακούγομαι. Ναι, ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Έλα, Γιάννη, σαν να τον κόστη κάνετε καλά. Έλα, Γιάννη, καλά. Αυτό που λέγατε πριν με το, με το ομιχτό κόσμο, θυμάμαι είχε μια συνέντευξη ένας πριν από σε ένα ραδιόφωνο, ένας βετεράνος και έλεγε για τα μάτια του ΠΑΟΚ Άρη στο Παλέ, στο Αλεξάνδριο, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Τότε που γινόταν οι σφαγές. Έπαιρνε το γήπεδο 6.000. Μέσα το μεταξύ ήταν στριμωγμένοι 7, 8, 8.500. Και δεν έπεφτε, ήταν και παγκοσμίδες και αργιαλοί και δεν έπεφτε καρφίτσα στο γήπεδο και στο πέταλο υπήρχε χώρισμα. Ξέρετε τι ήταν, ναι, το χώρισμα. Ένα μικρό χώρισμα ήταν. Ξέρετε τι είχε εκεί. Τι είχε. Για χώρισμα. Ένα σκηνή. Α, εντάξει, πας πιο πίσω. Μα είναι όλοι μαζί. Πίσω. Ναι. Εντάξει, εδώ ένα και σκηνή. Ένα σκηνή, ούτε καν κυκλίδωμα. Μα και αρχές 90. Πήγαινε... Για εκεί μιλούσε, τέλειο 80 και 90. Και αρχές 90. Σε παιχνίδια με Άρη και με ΠΑΟΚ, ανέβαιναν Ολυμπιακοί, ανέβαιναν Παναθηναϊκοί. Ναι, βέβαια. Στο Αλεξάνδριο. Εκεί στη γωνία. Ναι, όπως βλέπουμε δεξιά. Ναι, ναι. Πρόσφατα το είδαμε αυτή τη σκηνή και μου θύμισε λίγο την Ναϊντήλα αυτή, που έγινε τελικός Άρης Παναθηναϊκός στο Αλεξάνδριο και πήγαν Παναθηναϊκοί τελικός υπέλου. Θυμάσαι, πριν από τρία χρόνια. Και εμείς πηγαίναμε παρότι χάναμε 30 πόντους. Ναι, ναι, ναι. Πηγαίναμε στο Αλεξάνδριο από τους πρώτους. Ναι, πάντως όχι, και ήταν και κανονική κερκίδα. Ναι, ρε. Ναι. Μα και το μακρύ της Θεσσαλονίκης που κατέβαλαν κάτω. Τέσσερα, αυτή, έχω πάει εγώ, έχω πάει με τον Άρη. Στο πέταλο μιλάμε τώρα, θύρα 4 και αυτήν άλλη Super 3 με ένα σκηνή, φαντάσου. Και στο πέταλο δεν πάνε κυριλέ, πάνε κατάλαβες. Όχι, μέσα στο γήπεδο δεν γίνονταν τίποτα. Επειδή έχω πάει σε ΠΑΟΚΑΡΙΣ. Τι έχεις πάει σε τέτοιο. Έλα, σε τέτοιο μάτς. Έχω πάει σε ΠΑΟΚΑΡΙΣ, ναι. Το 1991, τότε αν θυμάστε που το πήρε ο Άρης που έχανε και στα δύο, και στους δύο αγώνες και το,
που είπατε για να έχει το τρίπο του Γιαννάκη. Ναι. Εγώ είχα πάει στο προηγούμενο μάτς που είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ 2-2. Στην παράταση είχε πάει το μάτς και το είχε πάρει ο ΠΑΟΚ. Πήγε 2-2 και μετά 4-2. Ναι, ακριβώς. Στο 2-2 ήμουν μέσα. Απίστευτο. Η φοβερή εμπειρία. Ήταν τρομερά βατσότ. Λοιπόν, να πω παιδιά κάτι θέλω να πω εξαγωνιστικό. Υπάρχει πρόβλημα? Όχι, βέβαια. Τι, δεν έχει με αγωνιστικά. Λοιπόν, έχει να κάνει με αυτό το πόλεμο, ρε παιδιά, που έχει ξεσπάσει τώρα με τις ιδιωτικές λίγες και τις ομοσπονδίες. Παρατηρώ ότι προσπαθεί να γίνει μια αγιοποίηση των ομοσπονδιών, δηλαδή της FIBA, της UEFA, της FIFA και της FIBA Europe, και μια δαιμονοποίηση ότι είναι δηλαδή οι σατανάδες οι ιδιωτικές λίγες, δηλαδή το NBA, η Ευρωλίγκα και η ACS, όχι, δεν είναι καινούργια. Συγγνώμη. Όχι. Πού γενικά το πάει να περάσει απλό αυτό το πνεύμα γενικά, ότι η μία είναι δηλαδή αρχή, αγία, πώς να το πω, η αγία. Μα τι σχέση έχει την NBA όμως με αυτό που λες? Ιδιωτικές λίγες είναι αυτές οι τρεις. Κάτι σαν το NBA πήγαν να κάνουν αυτές, ιδιωτική λίγα πήγαν να κάνουν. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Το NBA είναι πόσα χρόνια είναι το πρωτάθλημα της Αμερικής. Δεν έχει, ναι, δεν έχει, είναι ιδιωτική λίγα, ρε παιδάκι μου. Δεν ανήκει σε καμιά ομοσπονδία. Ναι, και δεν έχει αυτό... όμως καμία σχέση, φίλε μου. Καταρχάς η Αμερική είναι... Όχι. Είναι μια χώρα. Εγώ δεν λέω σαν σχέση. Εγώ λέω σαν ιδιωτική λίγα. Ιδιωτική λίγα. Ναι, αλλά δεν κατηγόρησε δηλαδή... κανείς το NBA όμως. Μην το βάζεις το NBA. Όχι, όχι, όχι. Κατηγόρησαν ότι... Να σου πω που θέλω να καταλήξω. Πάνε να αγιοποιήσουν καταρχάς της ομοσπονδίας. Εγώ να πω δύο πράγματα και για τη FIBA και για την UEFA. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Βασικά πράγματα. Να θυμίσω καταρχάς, ξεκινήσω από τη FIBA. Η FIBA καταρχάς, που οι ομοσπονδίες που καλούνται το F αγωνίζεστε και το αθλητικό ιδεώδες κτλ. Κτλ. Να θυμίσω ότι μέχρι το 92 απαγορεύαν αυτούς παίχτες την ύψιστη τιμή που είναι για κάθε παίχτη, για κάθε αθλητή να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στους επαγγελματίες παίχτες. Επειδή ήταν επαγγελματίες. Και αυτό Τζόταν... δεν το έκανε, δεν το έκανε η FIBA, ρε φίλε. Το αντίθετο. Όχι. Η FIBA. Το αντίθετο. Η FIBA το έκανε. Ναι. Η ΔΟΗ ήταν αποφασίζει ποιοι πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, αποφασίζει. Συγγνώμη, η ΔΟΗ δεν έχει δικαίωμα. Πώς, με ποιο η ΔΟΗ δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα. Δηλαδή, αφού η ΔΟΗ τους διοργανώνει. Περίμενε. Τώρα η FIFA δηλαδή άμα θέλει δεν μπορεί να στείλει, απαγορεύεται στο ποδόσφαιρο και δεν απαγορεύεται στο μπάσκετ. Πώς γίνεται αυτό? Ποια FIBA ρε φίλε, δεν έχει καμία σχέση η... Ρε Κώστα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες μπορεί να πάει να κατεβάσει μια ομοσπονδία την καλή της εθνικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μισό λεπτό, η FIFA το απαγορεύει αυτό? Ποιος το απαγορεύει? Οι κανόνες των Ολυμπιακών Αγώνων τι σχέση έχουν τη FIFA ρε φίλε και τη FIBA και την κάθε... Συγγνώμη, δηλαδή εδώ απαγορεύει στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή να πάει και το επιτρέπει στον επαγγελματία βασιμπολίστα? Καταρχάς δεν επιστρέπει γιατί όπως θα θυμάσαι ας πούμε όταν πήρε το χρυσό μετάλλιο ας πούμε η Βραζιλία έπαιζε ο Νεϊμάρ. Οπότε δεν απαγορεύει... Μέχρι τρεις παίχτες δίνει η FIFA. Δεν τους δίνει η FIFA ρε φίλε, τι θα μας τρελάνεις τώρα εσύ? Ποιος το καθορίζει? Τι να σου πω ρε αδερφέ. Αυτός δηλαδή που τους Ολυμπιακούς Αγώνες καθορίζει ποιοι παίρνουν μέρος. Και γιατί αυτό το ποδόσφαιρο, τι είναι το ποδόσφαιρο και το αποπέδι, το αποπέδι, δηλαδή επιτρέπει στους μπασκεμπολίστες και δεν επιτρέπει στους ποδοσφαιριστές, πώς γίνεται αυτό, και στους ταινίστες που είναι επαγγελματίες. Οι ταινίστες δεν είναι επαγγελματίες. Το ποδόσφαιρο έχει τα δικά του, έχει μουντιάλ, έχει... Είσαι σίγουρος ότι είναι η FIFA μου φαίνεται το αυτό? Όχι φίλε μου. Είσαι σίγουρος ότι εδώ το απαγορεύει? Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όποιος διοργανώνει τους αγώνες βάζει και τους κανόνες. Τώρα άμα αλλάξουμε τους κανόνες, τι να σου πω. Ναι, αλλά η ΔΟΕΑ το έχει ανοίξει για όλους τους επαγγελματίες. Από εκεί και πέρα η FIFA δεν το επιτρέπει. Η FIFA δεν το επιτρέπει. Δηλαδή πώς μπορεί να το απαγορεύσει η FIFA? Εκτός αν κάνω λάθος. Λάθος. Είσαι σίγουρος? Ναι. Καλά, θα το ξαναδώ, θα το ξαναπώ. Πάμε σ' άλλα μετά. Πάμε για τη FIBA πρώτα. Η FIBA ρε παιδιά. Πάμε γρήγορα όμως γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ναι. Η FIBA δεν έκανε πρόταση όταν πριν γίνει η Ευρωλίγκα, δεν έκανε ακριβώς την ίδια πρόταση στις 8 ομάδες για να γίνουν κλειστά συμβόλαια δεκαετή. Στις 8 ομάδες δεν έκανε σε 11, έκανε σε 8. Το ξεχάσαμε. Και βγαίνει τώρα και λέει κλειστή Ευρωλίγκα και τι κάνετε και καταργείτε το αθλητικό ιδεώδες και τώρα και από εδώ και από εκεί. Αυτό που λες τώρα... Θα πάω και στο FIFA. Πρώτη φορά το ακούω, δεν το έχω ξανακούσει. Αυτό είναι 100% γνωστό. Είμαι σίγουρος 100%. Πριν γίνει ακριβώς... Αδερφέ, πάρε αύριο. Αύριο δεν έχει χρόνο. Έγινε, Γιάννη. Πρέπει να κλείσει την εκπομπή. Λοιπόν, αυτά κύριε. Αυτά γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.